ευχαριστώ. Τελευταίο breakfast για φέτος. Μην το πω έτσι. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι θα πούμε σήμερα. Είναι το τελευταίο μας breakfast. Ελπίζω να περάσετε καλά γιατί έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα για εσάς σήμερα και όλη η ομάδα του breakfast είναι εδώ. Παύλος Χάπηλος, Άση Πίνιου, Νανά Ηλιοπούλου, Τάσος Βινισίδης, Ζόρτζια Γεωργίου. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Τι ωραίο που είναι το πλατό. Ωραίο το πλατό σήμερα. Αυτά. Πολύ ωραίο το πλατό σήμερα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Επίσης, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ναι, διακριτικά, η Νανά Ηλιοπούλου θα ήθελα, αν γίνεται, να καθίσει μερικές καρέκλες του εκεί ή να κάνει lip sync. Πώς το λένε? Τραγουδάς με. Φαίνεται ότι τραγουδάς, αλλά δεν ακούγεται κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τοποθέτηση. Μετά από 199 εκπομπές, ήρθε η 200η σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη δικαιοσύνη. Τι σου λένε, πες μου λίγο. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι έχω πάρα πολύ ωραία φωνή και το γούστο είναι υποκειμενικό. Δεν έχει να κάνει με το αν έχει ωραία φωνή. Έχει να κάνει τα ντεσιμπέλ αυτή τη στιγμή στο αυτή μου, κυρία Νανάη, όπου έχουν κάπως, ας πούμε. Ναι, αλλά 199 εκπομπές δεν μίλησες ποτέ, δεν είπες μια κουβέντα. Είδατε τι καλό παιδί. Θα το ζήσουμε πάρα πολύ αυτό σήμερα. Γιατί αυτό φοβάμαι. Θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε, θα το γιορτάσουμε. Είναι το τελευταίο μας, είναι το τελευταίο breakfast at Star. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ξέρουμε όμως ότι σήμερα θέλουμε να το απολαύσουμε όσο γίνεται περισσότερο, να το χαρούμε. Θα έχουμε πολλή μουσική, θα έχουμε τον Κώστα Μαρτάκη. Αλλά πριν το Μαρτάκη θα τραγουδήσει το breakfast για να αποδείξει ότι οι φωνές μας είναι καλύτερες από όλες. Κυρία, μήπως μπορεί ο Κώστας Μαρτάκης να έρθει να κάτσει εδώ? Και ο νικητής του τραγουδιού θα τραγουδήσει με τον Κώστα το Μαρτάκη. Ναι! Δισκογραφία. Του έτο, εδώ τώρα, σήμερα. Νομίζω ότι μας υπόσχεσε δισκογραφία. Έχει δισκογραφία. Είναι ορίζοντες και χάρηκα. Πώς αισθάνεστε? Πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι ταυτόχρονα. Ναι. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια βέβαια. Θα ξεδιπλώσουμε όλα μας τα συναισθήματα. Σήμερα η σκαλέτα δεν είναι ίδια όπως τις προηγούμενες φορές. Είναι η τελευταία μας σκαλέτα. Οπότε έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ και έχει πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ποιοι είμαστε, παιδιά? Η Crazy Water News. Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας τα γνήσια, γιατί δεν γίνεται. Επειδή δεν είναι μαζί μας εδώ η Ελισάβετ Κυρίτση, θέλουμε να την ακούσουμε. Νομίζω ήρθε η στιγμή να σας σερβίρει το τελευταίο πρωινό για τη σεζόν φέτος, για το breakfast. Το οποίο, ρε παιδί μου, έτσι αποφάσισε πριν φύγει να μαζέψει τα μαχαιροπύρουνα, τα κουτάλια και όλα αυτά, τα άπλυτα πιάτα που μας αφήνατε τόσο καιρό που σας ταΐζαμε, να σας δώσει έτσι τις τελευταίες ειδήσεις και να σας πει, ας πούμε, ότι εμφανίστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης στον Άρη Καβατζίκη και έτσι ξεδίπλωσε τον έρωτά του για τη Δέσποινα Βανδύ, όπως δεν τον έχουμε ποτέ να τα ξαναλέει. Και σε άλλα νέα, ακόμα ερωτικά επίσης, έχουμε την Ευρυδίκη, η οποία λέει για τα μυστικά γράμματα που έστελνε στο Θεοφάνους τότε που γνωρίστηκα στην Κύπρο. Απολαύστε το τελευταίο σας breakfast. Κάθε Breakfastούπουλά μου, καλημέρα. Έφτασε αυτή η μέρα, ναι, που πρέπει να μαζέψω τα πιάτα και τα μαχαιροπύρουνα από το μπουφέ. Αλλά δεν θα σας αφήσω έτσι πριν ξεστρώσω τα τραπεζομάντιλα. Σίγουρα υπήρξε το πρόσωπο του 2022 σε αυτή την όποια ελληνική showbiz. Δεν έχουμε καλύτερο λοιπόν από το να ακούμε τον Βασίλη Μπισμπίκη να μιλάει για τη Δέσποινα Βανδύ. Είμαι κι εγώ ένας κανονικός άνθρωπος όπως είναι όλοι. Ναι. Και θα κάνω μια ζωή όπως εγώ νομίζω, χωρίς να έχω φόβο το πώς οι άλλοι βλέπουν εμένα από έξω από αυτήν. Δηλαδή ποτέ δεν έφτιαχνα μια εικόνα που θα ήθελα να πουλήσω διαφορετική από αυτή που είμαι. Αυτός που είμαι, αυτός συνεχίζω να είμαι, με την ίδια απλότητα. Θα ανεβάσω φωτογραφίες, θα βγω έξω, θα φιληθώ σε ένα μπαρ, θα πάω στα μπουζούκια, θα πετάξω λουλούδια. Θα κάνω τα πάντα που έκανα και πριν και θα συνεχίσω να τα κάνω χωρίς το φόβο ότι κάποιος είναι απέναντι και με παρακολουθεί. Ή θα με τραβήξει μια φωτογραφία. Η λάμψη σε τρόμαξε ποτέ?
Η λάμψη. Η λάμψη τη Δέσπρα. Νομίζω όχι, δεν με τρόμαξε. Δεν με τρόμαξε. Δηλαδή βλέπει ένα πλάσμα και λε είναι πολύ λαμπερό κορίτσι. Ναι, αυτό. Είναι, αλλά δεν, ναι. Δεν με τρόμαξε αυτό το πλάσμα. Δεν σε τρόμαξε η λάμψη. Ίσα με μαγνήτησε, δεν με απόφυσε. Στην αρχή ζορίστηκα με αυτή τη δημοσιότητα που πήραν τα πράγματα και με αυτά που γραφτήκανε και με αυτά που υποθήκανε από κάποιου δημοσιογράφου σε κάποιε εκπομπέ. Γραφτήκανε νέα ανοησίε. Το 95% από αυτά που γράφανε ήταν ψέματα. Μια χαρά το διαχειρίζεται ο ηθοποιός και σκηνοθέτης που μίλησε στον Άρη Καβατζή. Έχω να σας πω πως πριν υπάρξουν οι online σχέσεις, αυτές που τσατάρεις με τις ώρες και τις ζεις με βιντεοκλήσεις, υπήρξαν αυτές που εξελίχθηκαν διαλληλογραφίας. Ευρυδίκη στο στούντιο 4, παρακαλώ. Το Γιώργο στην Αμερική το γνώρισες. Όχι, στην Κύπρο τον γνώρισα. Okay. Ήταν στρατιώτης. Εγώ έκανα ένα χρόνο μαθήματα για να πάω στο Παρίσι. Ναι. Τα φτιάξαμε πριν. Και έφυγες εσύ στο Παρίσι. Ναι, πήγε αυτός Αμερική, πήγα εγώ Παρίσι. Το πρώτο και πώς χρόνο. Τα διαλληλογραφία τα είχατε. Ναι, καλά, τότε γράφαμε ναι. Κάθε μέρα. Γράμματα. Έγραφες. Εννοείται. Τι έγραφες. Τι έγραφε, τα πάντα. Αγαπητέ Γιώργο. Ναι, ξέρετε, μου λείπουν εκείνα τα χρόνια που γράφαμε. Και κρατήσατε τη σχέση διαλληλογραφίας, λοιπόν. Ναι, διαλληλογραφίας. Για πόσο καιρό. Δεν κατάλαβες. Δηλαδή, φύγαμε Σεπτέμβριο. Τα Χριστούγεννα βρεθήκαμε στην Κύπρο. Α, ωραία. Εντάξει. Όπου εγώ μέσα σε τρεις μήνες είχα πάρει, ξέρω εγώ, 10 κιλά. Η πρώτη ατάκα του Γιώργου με το που ανοίγει την πόρτα. Πώς έγινες έτσι. Αυτό. Εντάξει. Μετά επιστρέψαμε. Στο... ωραία. Και πόσο καιρό κράτησε η σχέση διαλληλογραφίας. Πόσα χρόνια. Μέχρι το Φεβρουάριο είχαμε αρμονιαστεί. Προσπερνώ το body shaming, ντροπή Γιώργο, μέρα που είναι. Και λέω γενικά μπράβο που τα κατάφεραν. Τότε. Αυτό λοιπόν ήταν το τελευταίο breakfast της χρονιάς. Το τελευταίο πρωινό δελτίο, αν θέλετε. Σας χαιρετώ λέγοντάς σας να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Να δακρύζετε που και που. Δεν πειράζει. Να υψώνετε ανάστημα μπροστά στις δυσκολίες και στα εύκολα και τις επιτυχίες να στέκεστε μια στιγμή αμίλητοι και να ευχαριστείτε από μέσα σας και απ' έξω σας, εκείνους που είναι δίπλα σας. Να είστε καλοί πρώτα με τον εαυτό σας για να είστε καλοί και με τους άλλους. Και να μην ξεχνάτε ότι σε όλες τις περιπτώσεις, σε κάθε τέλος, καραδοκεί μια αρχή. Καλό καλοκαίρι. Μεγάλη καλημέρα. Να μην θέλει να βγαίνει στην κάμερα, να κρύβεται, είναι να μην κυκλοφορεί. Δεν είναι και τι σου βγάζει ο άλλος. Δηλαδή, ο Βασίλης μπορεί να ήταν έτσι σαν άνθρωπος. Αλλά το επιτρέπει και η Δέσποινα να γίνει αυτό. Νομίζω είναι και τι υπερισχύει. Δηλαδή, αν υπερίσχυε, ας πούμε, ο φόβος, ήταν πιο δυνατός ο φόβος από τον έρωτά τους, μπορεί να κρυβόντουσαν, ας πούμε, σε ένα σπίτι. Εντάξει, αλλά, βέβαια. Μάλλον φαντάζομαι ότι ο έρωτας, ας πούμε, δεν μπορούσε αυτός να κρυφτεί. Ο βήχας και ο έρωτας δεν κρύβονται. Όχι, φαίνεται. Πώς δεν βήχουν. Όμως υπάρχουν ζευγάρια που δεν θέλουν να. Όχι που φοβούνται, που έχουν μια συστολή στο να βγαίνουν και να το δίνουν. Δεν σημαίνει ότι είναι
ότι είναι λάθος. Και τα δύο είναι υποκειμενικά. Εντάξει, είπε ότι το ζόρισε στην αρχή. Το παραδέχτηκε ότι ήταν ζόρικο. Οπότε μετά βλέπεις ότι, παιδί μου, ή θα καταπιεστώ σε αυτό και θα εγκλωβιστώ, ή θα βγω με την αγαπημένη μου, τον αγαπημένο μου, στην προκειμένη περίπτωση, τη Δέσποινα Βανδύ και θα το ζήσουμε. Είναι ωραίο που παρέσυρε τη Δέσποινα σε όλο αυτό εμένα. Αυτό μου αρέσει. Πάντως όλο είναι σε μια τρομερή ισορροπία. Δηλαδή δεν έχουν φτάσει ούτε στο ένα άκρο ούτε στο άλλο. Δηλαδή το ρωτάνε, απαντάει. Μέχρι ένα σημείο, μέχρι εκεί που θέλει να μοιραστεί με τον κόσμο. Τον κυνηγάνε, βγάζει μια φωτογραφία, τελειώνει εκεί η υπόθεση. Ενώ όλο είναι πολύ κανονικό. Και εγώ πιστεύω ότι είναι και αυτό που άρεσε και στην Δέσποινα, νομίζω. Αυτό το φυσικό, το χαλαρό. Νομίζω ότι είναι αυτό που την γοήτευσε περισσότερο. Ισχύει, μάλλον. Σίγουρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο breakfast δελτίο. Και τώρα θα μιλήσουμε με ένα κορίτσι που θα βγει για τελευταία φορά στο breakfast να μας φέρει τα φώτα της. Είναι η Φωτεινή Ψυχίδου στο νούμερο 11. Δώσε μου τα φώτα σου φώτο. Έλα, πας και την εικόνα τώρα, έλα. Για πού αλλού είμαι εγώ, τι εννοείς? Εσύ είσαι για παντού. Μύκονο και λίγο στο κάμπινγκ, εκεί στο μπαλκόνι του πατέρα μου κάτω στην Καλαμάτα. Όλα μαζί θα τα συνδυάσουμε, συνδυαστικό. Τι κάνεις, breakfast at star μου. Εσύ καλά. Καλημέρα, είσαι έτοιμο για το καλοκαίρι. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και εκεί θα εστιάσουμε. Δηλαδή. Στο καλοκαίρι που έρχεται, παιδιά, στις διακοπές, ό,τι ήταν δύσκολος χειμώνας για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το καλοκαίρι είναι ένα καλοκαίρι που, όπως θα έχετε παρατηρήσει, είναι πιο ανοιχτό, έχει περισσότερο κόσμο. Φέντα. Είμαστε λίγο μετά από πολύ καιρό. Είναι πολύ ελεύθεροι. Έρχονται οι τουρίστες. Τρομάζουμε, πολύ, ναι. Τουρίστες. Πολύ. Στο μοναστηράκι ειδικά. Ας πάστε. Ναι, στο μοναστηράκι. Ναι, πολύ ωραία. Να πάτε να τους ξαναγεί. Πάρα πολύ ωραίο τουρισμός. Νησί Αθήνα. Βγήκε το Breakfast at Star σε αυτούς τους δρόμους. Είδε βαλίτσες, ρώτησε πού πάτε. Καλοκαίρι, παραλίες, ήλιος, θάλασσα, καλοκαιρινοί έρωτες. Όλα θα τα σερβίρω σε αυτό το τελευταίο πρωινό Breakfast at Star. Πάρτο! Να είμαστε λοιπόν στο τέλος της σεζόν του Breakfast at Star. Είμαστε κι εμείς έτοιμοι να μαζέψουμε τις βαλίτσες μας και να πάμε διακοπές. Και το τελευταίο μας θέμα θα είναι, τι άλλο, το καλοκαίρι. Γενικά και όριστα. Nice outfit, by the way, aren't you hot? I just go from a hot place to the next and the sunshine just makes me happy. What do you do for a living? I have an internet marketing company. And you just travel and... That's right. You want to come along? Yeah, definitely. Oh, you gotta give me your number then. Oh yeah, I've got a new job, by the way, right? Κύριε Λόγου, μου πείτε την αγαπημένη σας παραλία. Το Σαρακινάρι της Ιθάκης. Και εμείς ερχόμαστε κάθε χρόνο από πολύ μακριά. Από την Νότια Αφρική. Πώς είναι η θάλασσα εκεί? Με μεγάλα κύματα και καρχαρίες. Άμμος. Sorry, άμμος. Εγώ είδα για πρώτη φορά εδώ στην Ελλάδα. Μένεις στην Αίγυπτο? Από εκεί είμαστε. Εγώ δηλαδή. Από Συρία. Το Βότσαλο δεν το ξανά δει. Αλήθεια. Χάλια. Ήτανε πολύ χάλια εμπειρία. Ξεκάθαρα. Κουρούτα Beach, Αμαλιάδα. Ναι, είναι η Μύκονος της Πελοποννήσου. Τι να μας πεις τώρα? Όχι, εντάξει, μπερδεύτηκε. Τώρα, εντάξει. Μας τώρα εσύ μετά από αυτό τι να πεις. Μανώλη, τι κάνεις με τη βαλίτσα στο χέρι? Πολύ καλά της κοπέλας μου είναι η βαλίτσα. Πώς λένε? Δήμητρα, το έχεις πάει πάρα πολύ καλά το έργο. Γιατί είσαι gentleman, μπράβο. Κάθε μέρα το ζούμε το καλοκαιρινό έρωτα. Κάθε μέρα είναι διαφορετική, κάθε μέρα. Κάθε μέρα και διαφορετικό. Κάθε μήνα, κάθε μήνα. Πηγαίνεις παραδοσιακά. Καλεντάρ. Τουριστάκι είναι άλλη φάση. Α, και πέφτουν αυτές, πέφτουν. Έτσι. Ακρόπολη. Έλληνας λέει αυτός τώρα. Αλήθεια, παιδιά. Ναι, έτσι. Άμα ακούσουν Έλληνα, είναι εύκολα. Στο εξωτερικό, γιατί είμαστε γνωστοί? Για την ιστορία μας και για τα ταλέντα μας. Εντάξει, το απογειώσατε. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, να σας πω κάτι, συνάντηση γιγάντων. I wanna be on top. Έλα, βάζω και το γυαλί να με δεις και ολόκληρο. Τι άλλο θες? Έχω το έχω ολόκληρο GNTM. Νιώθω... τελάθισμένος. Και να σου πω κάτι, και συνάδελφο και γκαλοπά. Social και νέοι. Νέοι και social. Έχει χαθεί προσωπική επαφή?
Για πάμε να μάθουμε. Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Εδώ τα έχεις μπροστά σου. Τι σου τις πάει στην παραλία. Τι μου τις πάει στην παραλία, ε. Όταν το μπαλάκι της ρακέτας έχετε μπροστά μου. Εξαρτάται ποιος το πετάει το μπαλάκι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Άμα είναι καλή περίπτωση, εκεί δεν μας επέτρεψε. Εκεί ξέρεις, μπορεί να παίξουμε κι εμείς μπάλα μετά. Άμα είναι παίκτρια στη ρακέτα, είσαι λίγο πιο ήρεμο, πιο χαλαρό. Μπορεί. Βλέπουμε καλύτερα το παιχνίδι. Δημήτρη μου, πού πας? Σπίτι μου, στην Άουσα. Τι θα κάνεις για καλοκαίρι? Καλοκαίρι, τελείωσα τη σχολή, θα δουλέψω λίγο στο παιχνίδι. Ποια σχολή? Φυσικό μαθηματικό. Να σου πω, Δημήτρη, και ο παπάς θα σε βάλει αμέσως γραφείο τώρα το καλοκαίρι. Όχι γραφείο, φούρνο έχουμε. Απλά του έχω πει όποτε χρειάζεται βοήθεια στο φούρνο να με παίρνει τηλέφωνο και θα σκάω. Να το κλειδώνω, ρε παιδί μου. Το κλειδώνω. Αυτό βοήθεια είναι. Πώς το λένε το παπά σου? Γιώργο. Κύριε Γιώργο, να σας πω κάτι. Εμείς θα ερχόμαστε και θα κλείνουμε το μαγαζί. Έτσι. Έχω φτιάξει. Εννοείται. Αυτά. Φωτεινή. Παρακαλώ. Ποιο είναι το δικό σου ιδανικό καλοκαίρι? Ποια είναι η πιο ωραία παραλία που έχεις κάνει μπάνιο αρχικά? Εγώ, παιδιά, να σας πω, έχω έρωτα με τη Στούπα, την Μάνη, τη Μυσσηνιακή Μάνη. Ναι. Και είναι αυτή η παραλία που εμπνεύστηκε και ο Καζαντζάκης στο Ζορμπά. Η περίφημη παραλία του Ζορμπά. Όπου βγαίνουν από κάτω κρύα τα νερά. Κρύα τα νερά. Μπούζι. Ναι. Και είναι καταπληκτικά. Και εκεί έχει και αρκετό του τουρισμό. Εκεί παίζει μπροστά σου, ας πούμε. Έχουν παίξει ρακέτα. Εκεί μπροστά σου. Κοίτα, οι ρακέτες έχει τα πάντα. Παίζονται τα πάντα μπροστά σου. Είναι όλα υπέροχα. Δηλαδή, ρακέτες, βόλεϊ, θαλάσσια σπορ κτλ. Είναι λίγο, ναι. Τουρίστες έχει εκεί. Φουλ, Μαρίση, λέω. Φουλ, έλα, κατέβα κάτω. Κατέβα, σου το ξαπλάω, στραέτη. Ψάχνουμε μέρος που να έχει πολλούς τουρίστες. Ρε, παιδί μου, να έχει κόσμο να ανοίξει το μάτι σου. Γιατί έχουμε πολύ τουρισμό, παιδιά. Πολύ. Δηλαδή, και με τους φίλους μου που μιλάω στην επαρχία και στα νησιά είναι τίγκα. Τίγκα. Ωραίο πράγμα. Ποια είναι η πιο ωραία παραλία που έχετε κάνει μπάνιο? Αυτή χωρίς τσούχτρας. Αυτή που δεν έχει φέτος, Πολύ γρήγορα, αν πρέπει να απαντήσω, Πλεύτικο Μήλου. Έχω κάνει από τα πιο ωραία. Ωραία, αλλά έχω καλύτερες. Πες. Αντίπαξη, παιδιά, μία είναι παραλία. Έλα και εσύ γραφικά πράγματα, εντάξει. Το ξέρεις ότι είμαι εδώ από 9 η ώρα το πρωί. Με την αγωνία θα ξέρει τους στίχους και από το επόμενο. Σε παρακαλώ. Και επίσης ακούτε τα σχόλια όπως την ενοχλούν τα παιδάκια στην παραλία. Φωνάζουν, πάνε και τσιρίζουν. Την Ανά Ηλιοπούλη. Εγώ να δει. Εντάξει. Είναι γεγονός, είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Και εγώ έχω παιδάκια και τα δικά μου τα παιδάκια φωνάζουν πολύ στην παραλία. Φωτεινή ψυχίδου, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να σε ξανακούσω όταν γκρινιάζεις για δουλειές κτλ. Είδα στον Gallup, έχουμε βρει ανθρώπους με sales, marketing, εταιρείες. Δεν ξέρω, ανέβηνες και βιογραφικά ταυτόχρονα. Και τηλέφωνα. Δουλίτσα, άση μου, είναι στα πλαίσια της δουλίτσα. Είναι στα πλαίσια του ρεπορτάζ όλα. Βρίσκεις άνθρωπο στον δρόμο. Δουλειά να γίνεται, ναι. Θα γνωριστείς. Πού θα τραγουδάς? Εμένα η αγαπημένη μου παραλία είναι στο Μαστιχάρι στην Κο. Φυσικά, παιδιά, δεν είμαι αντικειμενική. Έχει το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα του κόσμου. Και όταν συνοδεύεται με την κατάλληλη παρέα εκεί, παιδιά, περνάς μοναδικά. Εντάξει, εγώ δεν θα πω Κύπρο, συγγνώμη. Στην Κύπρο. Έχει πάρα πολλές ώρες παραλίες στην Κύπρο, αλλά εγώ θα πω το Ρούκονα στην Ανάφη, που είναι το αγαπημένο. Μάλιστα. Πάντως, όταν ρωτάτε ποια είναι ωραία παραλία και αρχίζει όλος να σας λέει για ηλιοβασιλέματα, καταλαβαίνετε, ας πούμε, κάτι ότι δεν πάει καλά με την παραλία. Δεν φταίει η παραλία. Γιατί? Φταίει η παρέα. Γιατί όπου και να πήγαινε με τη συγκεκριμένη παρέα, το ηλιοβασίλεμα για την Ανά θα ήταν υπέροχο. Όχι, όχι. Καλά, εντάξει. Εκεί, εκεί. Και να έρθετε όλοι να περάσουμε να το δείτε, άσυ. Αν δεν έχουμε την παρέα, θα μας τη βρει εγώ την παρέα. Άλλη παρέα. Θα τα κακοποιήσει όλα. Τα σου πες. Παραλία. Ναι. Παιδιά, δεν τις θυμάμαι εγώ κιόλας. Έχω αυτό το πρόβλημα που έχω μια περίεργη σχέση με το τελευταία. Καλοκαίρι. Στην Αμοργό έχει μια φανταστική που δεν θυμάμαι ποια είναι. Α, πήγα πέρυσι, ποια. Δεν θυμάμαι. Καλέ, δεν θα συζητήσουμε μετά, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος. Πες στον κόσμο ότι δεν σ' αρέσει η θάλασσα, ότι έχεις ένα μαγιό, ότι δεν μπαίνεις και ότι φεύγεις το καλοκαίρι. Παιδιά, η σχέση με το καλοκαίρι είναι όπως αυτή τη στιγμή τα μαλλιά μου, καταλαβαίνετε. Να μην σπάσουμε από τον ήλιο. Σαν τη Σαμάνθα στο Sex and the City. Το καπέλο. Και την καπελαδούρα. Ναι. Αυτό το άτομο, αυτό το πάρε με στη Μάνη, να το ζήσουμε. Να μας πει η Τζόρτζια, να μας πει η Τζόρτζια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στην Ελαφόνησο, στο Σίμο κιόλας. Αν με βλέπετε θέλω τζάμπα δωμάτια. Θα νομίζω τώρα μέσα στη
τηλεόραση να έρθω να μου δώσετε ένα δωμάτιο. Μάλλον sponsor. Ένα δίκλινο. Είμαι influencer, είμαι influencer. Δώστε μου ένα δωματιάκι. Στο Instagram. Δώστε μου. Θα κάνουμε giveaway, ναι, ναι. Έχουμε νομίζω τις πιο ωραίες παραλίες στον κόσμο. Θα το πω. Εγώ θα πω και αυτή που μεγάλωσα και πέρασα όλα τα παιδικά μου χρόνια. Είναι η παραλία της Χιλιαδού στην Εύβοια. Αλλά το έχω δέσει συναισθηματικά πολύ. Οπότε δεν θεωρώ άλλη παραλία καλύτερη από αυτή. Εκεί θα σου έρθουμε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Εκεί θα έρθουμε. Θα πρέπει να κεράσει. Για έχει σπίτι. Είσαι υποδεσπότης με τον ξένιο. Εκεί θα τη βγάλω. Εγώ στη Χιλιαδού. Έχει και παραλία γυμνιστών εκεί. Μόνο παραλία γυμνιστών και είναι παιδιά. Έχει πάρει χρυσοφίνικα αυτή η παραλία στις Κάνες φέτος. Γυρίστηκε η ταινία που πήρε το χρυσοφίνικα. Ανεβαίνουν οι μετοχές. Και μας όντως γυμνείς κάπου να συζητάμε. Φωτεινή. Θέλω να σου πω ότι χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε φέτος. Τιμή μου. Είσαι εξαιρετική, είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Το έχω πει κιόλας και κατηδίαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την παρέα, όλο αυτό το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σου, Breakfast at Stars. Ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Υπέροχα. Και πάμε στο 10, πάμε. Κοιτάξτε να δείτε, η Ελένα Τριφίδου σκέφτηκε να αποχαιρετήσουμε μια ζωντανή σύνδεση στην παραλία για να δροσιστούμε. Αλλά όταν είναι το κορμί του γραφείου εκεί και συνοδεύεται από έναν κύριο πάρα πολύ γυμνασμένο και πολύ γοητευτικό, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια βουτιά αμέσως τώρα. Στο 10. Πίσω τόση ώρα. Κάτσε, μην κουράζεσαι, λαχανιά. Να κάνετε ένα κουράγιο. Για να βουτήξεις πήγες ή να γυμναστείς. Long COVID. Το ήρθα, αλλά τα παιδιά μου λένε, όπα, μην καμίνε έτσι για βουτιά, τουλάχιστον κάνε και κάτι. Έλα, λίγο αερόβιο. Σα ακολούθησα κι εγώ. Βήμα δεν πιάνω βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Καλή διάθεση να υπάρχει, παιδιά. Και φαντάζομαι έκανε όση ώρα από τη στιγμή που άνοιξε η κάμερα μέχρι την ώρα που θα κλείσει. Δεν θα κάνει άλλο, πιστεύω. Ούτε πριν, φαντάζομαι έκανε. Τζόρτζια, παίζει να έχω κάνει ούτε ένα λεπτό πριν βγούμε στον αέρα. Κατερίνα. Δεν μπορούσα να πιάσω βήμα. Τα κορίτσια βέβαια εδώ, όχι απλά πιάνουν βήμα. Εδώ έχουν λιώσει εδώ από το πρωί γιατί κάνουν πολύ ωραία πρόβα. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ είπα Κατερίνα μου στην πάσα μου ότι θα έχεις ένα αγόρι πολύ γυμνασμένο. Γυμνό. Περίμενα να τον δω χωρίς μπλούζα. Αλλά φοράει. Ποιος είναι, θα μας συστήσει τον κύριο αυτό τον όμορφο. Περίμενε, μην χορεύεις άλλο, περίμενε. Ο Λάβρος εδώ. Γεια σου, Λάβρο. Λάβρο. Είναι Ανάηλιο Πούλου, λέει. Νανούκα μου, καλημέρα, τι κάνεις. Γεια σου, αγόρι, με εσύ που με βασάνισες στα κύρια. Οπα, οπα. Παιδιά, να μάθουμε ποιο είναι το παιδί. Ναι. Λαμπρό. Είναι ο αδερφός μου. Έχεις πάει και στην Λαμπρό. Δεν σ' άκουσα. Έχεις πάει και στην Κο. Με την Ανούσκα. Δεν έχω πάει, όχι. Να μην καθαρίσουμε τα πράγματα. Δεν έχει καλέσει ποτέ. Ωρα σου είναι. Ήρθε η ώρα σου. Έχει σχέση, παιδιά, ο Λάμπλους. Να λέει γιατί δεν έχει σχέση. Μας τη χάρη. Χωρίς μπλούζα να εμφανίζομαι. Ενέρεση, Λάμπλο. Δεν είναι ωραίο. Εσύ, Λάμπρο, θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα του aerobic. Δεν το κάνουμε για κάποιον άλλο λόγο. Για να μας πείσεις, δηλαδή, αν το δούμε, αν το οπτικοποιήσουμε όλο αυτό, μετά θα λέμε να έχουμε ένα λόγο να το κάνουμε. Καταλαβαίνετε. Αν έχουμε. Αν θέλουμε να το αγοράσουμε. Σίγουρα, σίγουρα σας το λέω, δουλεύει 100%. Ωραία. Να δούμε λίγο, να δούμε λίγο πόσο ωραία γυμναστική είναι η αερόβια γυμναστική στη θάλασσα. Και σελίδες αρχικά. Και πάρα πολλές θερμίδες. Και τι είναι το καλύτερο, να και θερμίδες, να περνάς καλά και να χορεύεις. Με την παρέα σου, παιδιά, εκεί που έχει ηλιοθεραπεία, μπορείτε να σηκωθείτε, να χορέψετε λίγο όλοι μαζί. Λαύρο, θέλω να μου κάνεις μια φιγούρα που έκανες στο τέλος που έπεφτες και σηκωνόσουν. Να το κάνουν τα κορίτσια όλοι μαζί. Πάμε. Να το κάνω εγώ και δεν ξέρω αν θα το κάνουν τα κορίτσια. Κάνε λάβρο, και πρέπει να προσπαθήσουμε. Πάμε όλοι μαζί. Λοιπόν, όπως τους το μαθαίνω, όπως τους το μαθαίνω και στο μάθημα. Ναι, λοιπόν, δεξί ποδαράκι, σταματήστε ό,τι κάνετε. Ωραία. Δεξί ποδαράκι, πάμε μπροστά. Ναι. Ωραία. Ναι. Αριστερό. Εύκολο. Χεράκια. Αυτό είναι το δύσκολο. Πόδια! Καλό! Ωραία. Πάει και πιο πάνω το πόδι ή μόνο μέχρι εκεί.
Εμένα μου φάνηκε πάρα μέχρι πολύ πάνω, εύκολο. Αλλά δεν χρειάζεται να το κάνουμε τώρα. Εύκολο, γιατί... στην Ελλάδα φάνηκε εύκολο. Ναι, εύκολο. Ωραία, ότι πάμε λίγο. Να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Το ίδιο πράγμα. Τρία, δύο, ένα, φύγαμε. Ένα, δύο, τρει, τέσσερα. Φου, χα, πάμε. Φου, χα, πάμε. Μετά κλαψάνεις. Μετά το φου, έχει φαπ. Μόνο το φαπ έκανες. Ναι, εγώ, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έκανες μόνο το φαπ, εντάξει, είσαι μαζί μας. Κατερινάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περιμένουμε πίσω. Με το λάμπρο. Άντε, έλα, γύρνα. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έρθουν τα πιο έτσι δύσκολα, που συσσαγωγικά, γιατί θα έχουμε πολύ ωραία αφιερωματικά βίντεο που έχουν να κάνουν όλη τη χρονιά. Και... μισό λεπτάκι. Ναι. Έχω ήδη πάρει το χαρτομάτι. Τι έγινε. Γιατί νομίζω ότι δεν θα συγκινηθούμε όλοι. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά. Οι καλύτερες στιγμές του Breakfast at Star εδώ μπροστά σας. Στο Breakfast Star. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 8 του Ιούλη. Το τελευταίο breakfast λοιπόν είναι το σημερινό. Και η αλήθεια είναι ότι όλη τη χρονιά αυτό που κάναμε, δεν προσπαθήσαμε, το κάναμε, είναι να μοιράσουμε όσο πιο πολύ χαρά μπορούμε σε όλους. Ήταν μια δύσκολη χρονιά από άποψη επικαιρότητας βέβαια. Εμείς όμως εδώ ήμασταν οι πιο χαρούμενοι, πιο κεφάτοι καθημερινά και... ήμασταν αυτοί που βλέπετε εδώ. Μόνο χαρά θέλαμε να δώσουμε. Γι' αυτό λεγόμασταν και Crazy Water News. Και δεν είπαμε, παιδιά, κάτι. Είναι Παρασκευή! Σωστό. Σωστό. Είναι. Είναι χαρά που είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, 8 Ιουλίου, αλλά δεν θέλετε να δείτε πώς φτάσαμε ως εδώ. Yeah. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, σας μοιράσαμε 200 καλημέρες, χαμογελάσαμε μπροστά σας 200 φορές και ήταν ειλικρινές πραγματικά όλο αυτό. Και νομίζω ότι στο νούμερο 9 θα επιβεβαιωθούν όλα αυτά. Θα καταλάβετε τι σημαίνει να είσαι Crazy Water New. Ου! Ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό. Και τώρα, Γιώργο, τι γίνεται? Τι γίνεται? Τίτλοι αρχής. Από τα τρελά νερά της Χαλκίδας, από τα ραδιοφωνικά στούντιο, ο Γιώργος Καρτελιάς και η Ελίνα Παπίδα. Καλημέρα! Καλημέρα σας! Ήρθατε και εμείς! Αυτοί που περιμένατε είμαστε εμείς! Τι μέρα είναι σήμερα, ξέρουμε? Τι μέρα είναι, Γιώργο? Είναι αποφασισμένο. Δεν είναι εύκολο, Γιώργο μου. Η καρδιά μου χτυπά μόνο για σένα. Ναι, δάγκωνε. Μπράβο, μπράβο. Τι μας έχει μείνει σε αυτή τη ζωή? Να περνάμε καλά. Τέλεια. Πάμε πάνω να το κάνουμε μάθημα σολφέντζι. Ναι, πώς το κάνετε, ναι. Ναι, πάμε, αφού θέλετε. Αισιοδοξία, παιδιά! Θες να πιστέψω σένα μετά από 15 χρόνια, ναι, ότι σήμερα μου λες είναι θεραπευτικές οι δουλειές σπιτιού? Κάτσε, θα κάνω κολπάκι. Έχω κάνει ένα κολπάκι τρελό τώρα. Κάτσε, θα δεις. Υπάρχουν στιγμές που βαριέμαι. Ωραία, πώς νιώθεις σήμερα?
Σήμερα δεν είναι τόσο καθαρό όσο θα ήθελα. Ωραία, έλα σπίτι μου να κάνει γενική. Να νιώσει καλά, ρε παιδί μου. Ρε, ξέρει ποια είμαι εγώ, πώ με λένε η σκούφια μου από που κρατάει. Ρε, ξέρει ποια είμαι εγώ. Να σου εξηγώ. Ποια είσαι εσύ, πια. Έλα θεατρικότητα, αγάπη. Πάμε, πάμε λίγο. Έχει κάνει και ένα μόντελινγκ. Η αρχισυντάκτρια λέει ότι θα φύγω από το πρώτο live. Στο πρώτο live φεύγει, δεν φεύγει κανένα. Στο πρώτο live δεν φεύγει κανένα. Στο δεύτερο. Έχω μπει στο μου του kickbox. Εγώ και ο Ρόκι Μπαλμπόα. Ο Ρόκι το ξέρει. Πληρώθηκα σήμερα. Με το κάρμα σου. Τέλεια, καλά θα πάει αυτό. Πάντως λένε ρε παιδιά, σαν τον πρωινό έρωτα λέει δεν έχει. Ναι. Σαν το έτσι γνωρίζει νωρίς δεν έχει. Ο Θεός μαζί μας. Ξυπνάω κι εγώ σήμερα στις 4 και τι είδα. Είδες. Δεν έχει. Δεν έχει. Μπράβο Γιώργο. Τους άρεσε τα παιδιά. Δεν βγαίνει καμία άκρη. Γιατί? Σαν να είναι σε ένα δικό σας κόσμο. Τι ωραία που είναι η μέρα σήμερα. Με προχούλες, συννεφιές. Συννεφιά, σκόνη, δεν σταγόνες. Έχει, θα σου πω εγώ, έχει ηλιοφάνεια. Λέβρεχε έξω. Έχει λέει παντού ηλιοφάνεια. Μία μέρα που έχει λίγο σύγχυση και προσπαθούσατε εσείς τώρα να βγάλετε άκρη και να δώσετε απαντήσεις σε ερωτήματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάμε να παίξουμε. Κάνουμε και μπλόφες. Κάνουν μπλόφες. Το έχετε εξελίξει, βλέπω το παιχνίδι. Εγώ δεν καταλαβαίνω από μπλόφες. Νομίζω ότι είμαι σε όλα μέχρι τώρα σωστή. Κάνει διάταση τώρα. Έλα, διάταση θα την κάνω κι εγώ. Έλα, διάταση θα κάνω κι εγώ. Διάταση θα κάνω κι εγώ. Προσπάθησα να κάνω όπως το κάνει και η Beyoncé στο Crazy in Love, αλλά δεν περπατάω έτσι. Μάντι, άμα μας έβλεπες, τα έχουμε κάνει όλα να ξέρεις. Είσαι πολύ περήφανη. Του μπανέρο. Θα πάθεις πλάκα. Ήμουνα καλή, αυτό με νοιάζει. Πολύ καλή. Εντάξει, καλά δεν τα λέω, Άση. Εννοείται. Πουλάμπη σήμερα. Ναι, πάμε. Όλα ή τίποτα μαζί σου. Όλα ή τίποτα. Δεν θες μια σοκολάτα. Ναι. Να εφρανθεί λίγο η καρδιά σας. Στην τυροκαυτερή ήρθε επιτέλους στην παρέα μας και την καλωσορίζουμε με αγάπη. Εντάξει, όλο και κάποιος θα την πάρει. Μια πολύ καλή ιδέα. Υπάρχει και μια μεγάλη ευθύνη τώρα. Μας ακούει ο κόσμος. Θα λένε μα το έπαιρνε στην τηλεόραση. Θα κοιμηθεί αυτό. Και δημιουργεί, θέλω να σου πω, μια τάκα τέτοια. Μια αναστάτωση γενική. Να ρουφιχτώ, θα βγουν οι Κυλιακοί. Και θέλει και χέρι έτσι. Δείξε μας. Κάτσε μισό. Περίμενε. Κάνε όμως και αυτό. Δεν βγαίνει. Και αυτό πρέπει. Α, ναι, συγγνώμη. Α, ίδιοι, να το. Του μπανέρο. Μαζί σου και δεν με νοιάζει. Αφού η καρδιά μου το χώρα φωνάζει. Μαζί σου με συναρπάζει. Μου κάθε στιγμή με όνειρο μοιάζει. Νομίζω ότι δεν τις θυμόμασταν. Δεν κάνει συνειδητή. Παιδιά, νομίζω ότι είναι πριν από 10 χρόνια αυτό που βλέπω τώρα στο βίντεο. Δηλαδή, πραγματικά. Πράγματα δηλαδή, τώρα που χορεύανε με τον Έντουαρτ και τον Σταύρο. Πότε έγιναν αυτά. Στο dancing, ναι, φανταστικό. Όντως και εμείς βλέποντας τους εαυτούς μας πίσω, λες ρε παιδί μου, πώς τα κάναμε όλα αυτά. Αλλά βγαίναν όλα τόσο αβίαστα, τόσο κανονικά, τόσο μέσα στο πλαίσιο της παρέας που το χαρήκαμε όλοι μαζί. Παιδιά, εγώ είδα ότι έχω χάσει 2 κιλά. Α, ναι. Από πού? Ναι. Το κατάλαβα, εγώ ξέρω το σώμα. Δηλαδή, από την αρχή της σεζόν. Έχω χάσει 2.5 και 2.5. Από τη διάταση θα ήταν. Από τη διατάση ήταν. Ναι, σωστά. Και τώρα, επειδή από ό,τι καταλάβατε, 200 εκπομπές δεν μπορούν να χωρέσουν σε ένα βίντεο 4,5 λεπτών, έχουμε και συνέχεια. Γιατί ήμασταν εδώ κάθε μέρα και ουσιαστικά ό,τι υποσχεθήκαμε, σας το δώσαμε απλόχερα. Θέλεις να κάναμε τα μοντέλα του GNTM, θέλεις να μαγειρέψαμε, να χορέψουμε. Τα κάναμε όλα για σας και ήσασταν κι εσείς με έναν τρόπο μέρος της παρέας. Πάμε να δούμε τη συνέχεια να το αλθυμίσουμε. Ελίνα, από εδώ είναι η κάμερα, ε! Ρεπόζα! Και πώς να κάνω όμως εδώ! Με χαρά, Ελίνα! Κοίτα, κοίτα και το φωτογράφο! Αυτό, αυτό, τώρα, πίδα, πίδα! Τώρα! Πόζα, πόζα, πόδι, πόδι. Πολύ ωραία αυτά, μπράβο. Τώρα πιάσε με! Ωραία. Τώρα, τώρα, τώρα. Τώρα.
Πρέπει να μου πεις ελέψου σκέψου. Λερώνει, άσε τώρα, κολλάει, δεν είναι βολική γενικότερα. Όλες τις ώρες, ναι, όχι, δεν. Εγώ φεύγω, γεια σας. Με κολλή τη λύκια με την αρχισυντάκτηλα. Ελίνα, 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 μη φεύγεις. Όχι, φεύγω. Γίνα πίσω. Ελίνα, μη. Δεν σ' αρέσει να κάνεις. Αφήστε κάτω τα φτιάρα. Φτιάρια, αμέσως τώρα. Έρχεται η Άση Μπίλιου, γιατί εγώ έχω σελήνη στον Ταύρο και ό,τι λέω το κάνω. Εντάξει. Και έχω και τραγούδι, μου λένε. Άντε συμπεθέρα, σήμερα, να το ζήσω κάποια μέρα. Δεν καταφέρει, θα έρθει και εσύ θα γίνεις τη μέλη. Άντε βρε συμπεθέρε, μαζέψου και λιγάκι λουλίξου. Παιδιά, αν το δει αυτό η Κίμη, όταν τα ακούσει, πιστεύω ότι του έχει βάλει ένα τεράστιο χ στον Κάνιε. Πώς λέγεται αυτό το παιδί, τέλος πάντων. Ποιος είναι αυτός ο αψιλός. Πώς λέγεται αυτό το παιδί, τέλος πάντων. Ποιος είναι αυτός ο τύπος. Παιδιά, μήπως αυτό το μαλλί τελικά δεν είμαι εγώ. Μάστε τα μαλάκια σου ανακατωμένα. Άντε, μπράβο. Λίγο, ώρα καλύτερα. Δεν θέλω. Θα το κάνουμε μαζί, να φύγουν οι κοτσίδες, τι θέλεις. Ο Ηλίας τώρα με αυτό εδώ δεν έχει φρικάρει, αλλά δεν καταλαβαίνει. Ούτε καν. Θέλω να έχω σχέση, αλλά δεν θέλω κιόλας. Θέλω να είμαι ένα περιστέρι σε μια σχέση με ένα άλλο περιστέρι. Αν καταλάβατε, πείτε μου. Είχα να γελάσω τόσο πολύ στη ζωή μου, παιδιά. Πολύ καιρό. Εμείς μετά τη γυμναστική, ξέρετε τι κάνουμε. Μαγειρεύουμε, γιατί πεινάξαμε. Είναι λίγο, πολύ λίγο. Την προσοχή σας παρακαλώ. Ο Σταύρος είναι ένας και μοναδικός. Σταύρος Βαρθαλίτης. Σε δείχνει κάμερα, πες μια καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα απίστευτο ρεβανί. Μην το φοβηθείτε, πρέπει να το αφήσετε να το απορροφήσει. Όλο το σιροπαγγελίο, ό,τι σας δίνω θα το κάνετε. Θα πάρει ώρα, μην αγχωθείτε δηλαδή. Λοιπόν, θα μου το αφήσετε να το τραβήξει το σιροπάκι μισή ωρίτσα. Θέλει υπομονή στο να κρυώσει και στο να απορροφήσει το σιρόπι. Σερβίρετε, αν δεν νηστεύετε με παγωτό καϊμάκι, αν νηστεύετε χωρίς παγωτό. Τώρα με παγωτό μαζί. Όλο μαζί. Από μέσα στην πίστα θα λοιπόν να μιλήσω. Εμείς τώρα καθόμαστε εδώ πέρα και λέμε ρολο. Η Crazy Water News! Τι είναι η ομάδα μας, παιδιά. Είμαστε όλοι οι Breakfast at Star! Έλα, πείτε, ποια στιγμή θα έτσι, έχει μείνει έντονα. Εμένα, μου έχει μείνει έντονα εδώ πέρα, αυτό το παλικάρι που μαγείρευε. Και νομίζω ότι είναι ο πρώτος μάγειρας που οι συμβουλές του την ώρα που μαγειρεύει είναι «Μην τρομάξετε, μην αγχωθείτε, περιμένετε, κάντε λίγο υπομονή». Ήταν μια αγωνία. Τι να κάνω, αφού τέτοιος είμαι. Για όμως, αυτά που έχει φτιάξει, δεν το συζητώ, ήταν έτσι. Να πούμε και ένα γεια στο Σταύρο που δεν μπορούσε να λύσει μαζί μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά και στάβο. Αλλά Παύλο, μέχρι ποια στιγμή σου έχει μείνει έτσι έντονα. Ποια στιγμή μου έχει μείνει έντονα. Ναι. Όλα ήταν. Σου είχε δει λοιπόν. Τον ψυχολόγο μετά. Ήταν τα σκόουνς η καλύτερη. Τα σκόουνς ήταν πολύ πετυχημένα. Τα σκόουνς αυτή τη συνταγή πρέπει να τη μοιράσεις, να την δώσεις δωρεάν, να τη φτιάξουν όλοι. Γιατί το λέει αυτό. Ήθελα να φτιάξω και σήμερα σκόουνς, αλλά. Αλλά δεν είχαμε χρόνο. Είχε χρόνο. Μη φοβάστε τα σκόουνς. Μη φοβάστε. Δεν δαγκώνουν. Μη φοβάστε, δεν δαγκώνουν. Αχ, παιδιά, εντάξει, εγώ τώρα δεν έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Για πες μου μια στιγμή έτσι που θυμάσαι έντονα. Όλες. Ό,τι βλέπω στο βίντεο, προσπαθώ να συνδυάσω, να θυμηθώ τι έγινε εκείνη την ημέρα, πού ήμασταν, τι κάναμε. Δηλαδή, προσπαθώ να τα ενώσω όλα και είναι ένα τεράστιο παζλ που τελειώνει και
Είναι συγκινητικό. Ναι. Πάντως σκέφτομαι ότι η απεικόνιση αυτής της χρονιάς θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να ήταν όλα αυτά που συνέβαιναν στο γύρισμα του τρέιλερ που κάναμε. Σωστό, που εκεί συναντηθήκαμε για πρώτη φορά όλοι μαζί. Στις 4 τα χαράματα, όπου καθόμασταν με την Άση Μπίγιο δίπλα-δίπλα. Με 48 βαθμούς. Σε ένα λεωφορείο με 48 βαθμούς. Και κάναμε μια τέρμονη συζήτηση που θα μπορούσε ενδεχομένως να απεικονίσει όλη αυτή τη χρονιά και καταλήξαμε ότι η Άση θα γίνει ερευνήτρια λιμνών. Το θυμάσαι. Ναι, σωστά. Το έλεγε στο λεωφορείο που φτάναμε στον προορισμό. Γιατί είχα πάρει. Δεν είχε ξυπνήσει ακόμα. Όχι. Με διπλή ιδιότητα. Ήταν και οι δρόμοι περίεργοι. Αυτό είχε πάει. Και είχε πει συγκεκριμένα αστρολόγος Παύλα. Παύλα. Ερευνήτρια λιμνών. Τέτοια εξειδίκευση. Αποξηραμένων ίσως. Σου άρεσαν οι αλικές. Είχε ένα ενδιαφέρον τέτοιο. Εκεί κατάλαβα τι πάμε να κάνουμε εδώ αυτή τη χρονιά. Ξεκίνησα από την αρχή έτσι. Εντάξει, το τρέιλερ ήταν πάρα πολύ ωραίο και όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε τώρα να δούμε και το επόμενο αφιερωματικό, έτσι να απογειωθεί το κλάμα. Φυσικά πάμε στο νούμερο 7 και όπως καταλαβαίνετε δεν είμαστε καλά και χρειαζόμαστε τον γιατρό μας και φυσικά τον ψυχολόγο μας, τον οποίο τον βρήκαμε στο Κλέαρχο Σταματουλάκη. Και έτσι δημιουργήσαμε. Δεν πικάρω, Ελεάνα μου, προσπαθώ το καταλάβω. Όχι, Ελεάνα μου, μην πικάρει. Λοιπόν, και δημιουργήσαμε αυτή τη στήλη που τόσο πολύ αγαπήσαμε, γελάσαμε, ταυτιστήκαμε με τα μηνύματά σας και φυσικά είχε και ένα σκοπό να σας συμβουλεύσει. Τώρα δεν ξέρω αν τα καταφέρω. Θα το δούμε αμέσως τώρα στο νούμερο 7. Θα μπορούσε να ήταν αγώνας Φόρμουλα 1. Θα μπορούσε να ήταν ένα παραμύθι. Ένα ταξίδι. Θα μπορούσε να ήταν κινηματογραφική ταινία. Your name is Bond. James Bond. Yes, I am. Εγώ τη Μισοτυροπούλου. Όχι, εντάξει, συμμετέχω σε 4 λεπτά σε αυτό το βίντεο. Αλλά τελικά ήταν το ρώτα την ανάπη. Πώς περνούν όταν συναντηθούν μία δημοσιογράφος και ένας ψυχολόγος, ένας ψυχολόγος και μία δημοσιογράφος. Μαγευτικά! Όλα ξεκίνησαν απαντώντας τα δικά σας ερωτήματα. Ευτυχώς που τα θέματα είναι τα μηνύματα των τηλεθεατριών. Αλλά από ό,τι φάνηκε μπήκαμε για τα καλά στο πετσί του ρόλου. Εγώ δηλαδή. Ήρθαμε αντιμέτωποι με τους φόβους μας. Μην κουνιέσαι. Μην Εμείς τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε εδώ. Είσαι εντάξει, Ηρακλή μου. Αν θες μπορείς να πας και μην. Δεν κουνιέμαι. Περνάμε λίγο δύσκολα σε αυτό το βίντεο. Τις αδυναμίες μας. Είναι κάτι που σου αρέσει το να κάνεις διατροφή. Μπορεί να φάω σαλάτα το βράδυ, να φουσκώσω και να νομίζω ότι έχω φάει μπέργκερ. Εγώ πάντως δεν το παθαίνω αυτό. Ποιο σαλάτι. Τα ιδανικά μας. Ψάχνουμε κάποιον που στην περίπτωσή σου είναι κοντά, είναι διαθέσιμος, θα μου κάνει... Είναι όμορφος, γοητευτικός, έχει χιούμορ, να έχει τη δουλειά του, να έχουμε την ίδια, ναι, να έχουμε δεν επικοινωνία. Δεν έχω άλλα δάχτυλα, θα αρχίσουμε να μετράμε όλοι εδώ μέσα. Στα γυρίσματα σφινώσαμε. Γιατί έχω σφινωθεί εδώ πέρα, δεν το Και εγώ έχω σφινωθεί, Νανά μου, και έχουμε να λύσουμε ένα θέμα. Αποκαλυφθήκαμε. Πώς θα του το έλεγες. Θα εξαφανιζόμουν. Τέτοια λες και με συγχύζεις. Αν δεν σου βγαίνει θα το κάνεις με το ζόρι. Πρέπει να απαντήσω. Αγαπηθήκαμε. Μωράκι μου γλυκό, καληνύχτα. Μουα. Και αναρωτηθήκαμε. Αν εγώ ακολουθήσω 100 γοητευτικούς, είμαι σε φετόνια, οι άλλοι είμαι κυλίτσα, γιατί μου αρέσουν αυτοί με κυλίτσα, επειδή αυτός όμως έχει κυλίτσα, φετόνια. Και τους κάνω like. Θα του αρέσει. Όχι. Τι φυσιολογικό, τι μη φυσιολογικό και τι το ανάμεσό τους. Συγγνώμη. Και θα έρθω να ρωτήσω εγώ σαν σοβαρός ψυχολόγος. Άκρη βγάλαμε. Ανοίγεις ένα θέμα τεράστιο, άμα συνεχίσουμε θα φτάσουμε Λαμία. Δεν μου λες να μην το ξεκινήσω από την άλλη, αλλά από την άλλη μου λες να του δώσω κάθε μέρα φιλιά. Από την άλλη μου λες εσύ του δίνεις κάθε μέρα φιλιά. Τι του το λέω, δεν το πιάνει. Το αφήνουμε. Τσιτώνω εγώ, του το δείχνω, μου τρώνω. Λέω κάτι παράλογο. Τελείωσες να μιλήσω. Την άλλη εβδομάδα. Να έρθουμε γυναικολογικά, να περάσουμε, να ξεπριστώ, να φύγουν τα αρμονικά. Μετά, α, θα βγούμε τον πιαρκό, θα πιω λίγο, θα φάω λίγο, θα έρθει, θα πάμε για ένα μηδετάκι. Μετά, θα πω, α, βρέχει. Αντιλαμβάνομαι σωστά ο ψυχολόγος αυτό που μου λες. Ένας θα μ' ακούσει, θα πει Παναγία μου, αυτή μακριά. Καταλαβαίνεις. Κάτι κατάλαβα. Μα το κινητό πάμε τουαλέτα. Γράψε ένα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορεί να είναι στον ύπνο το βαθύ. Να έχει φύγει. Θεός φυλάξει. Να έχει φύγει στον ύπνο. Η απάντηση είναι απλή. Δεν θα βγει ποτέ.
ποτέ αυτή η κουβέντα. Φτάσαμε στο τέλος. Είδες, πελατάκια σου βρίσκω. Σ' αγαπώ. Έμπω. Μη φύγετε στα αλήθεια. Ένα χειροκρότημα για τον Κλέα, αυτό το μέρο. Ναι, πιστεύω ότι είναι καλά. Πιστεύω ότι παλεύει. Εγώ πιστεύω ότι του λείπεις πολύ. Και εμένα μου λείπει και τον αγαπώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Ηρακλή τον Βάγια, τον οπερατέρ μας, ο οποίος έβαλε όλο του το σκηνοθετικό ταλέντο που είχε σε αυτά τα βιντεάκια και φυσικά τον Θοδωρή Καπετανάκη για το βίντεο. Και το μοντάζ που κάναμε και δημιουργούσαμε όλα αυτά τα βιντεάκια. Η πιο τέλεια συμβουλή που πήραμε από τον Κλέαρχο, ποια ήταν, παιδιά? Κοίτα. Αυτή τώρα. Να κάνει τα μηνύματα των τηλεθεατριών, όπως είχε πει. Ναι, ήταν μηνύματα άλλα. Δεν αφορούσαν εμάς απαραίτητα. Αλλά η Νανά το έπαιρνε δικό της. Βέβαια. Πολύ ωραίο αυτό. Άρα ταυτόχρονα ταυτιζόσουμε την τηλεθεατή τηλεθεάτρια. Απόλυτα. Δεν υπήρχε αυτό. Εγώ έκανα ψυχοθεραπεία τσάμπα. Εμένα αυτό που μου έχει μείνει από τον Κλέαρχο και τα βίντεο και όλα αυτά τα θέματα που αναλύσαμε είναι ότι δεν πρέπει να παίρνει αποφάσει σε εμβρασμό, να μπαίνει στη θέση του άλλου. Είτε δεν σου απαντάει στο μήνυμα, είτε σε έχει απαντήσει, λέω τώρα, είτε. Το πιο φοβερό, ας πούμε. Αυτό. Ναι, εγώ ταυτιζόμουν με τον Κλέαρχο πάλι. Εντάξει, άσημο. Και επίσης, να πω κάτι, Κλέαρχε, χτες μόλις μου έδωσε το βιβλίο σου. Έλα, εσύ! Από τότε. Από τότε. Εντάξει. Για να συγχωρεθείς. Το μάθε. Για να σε συγχωρέσεις, πες ένα τραγουδάκι. Τι θέλεις. Μαζί σου και δε με νοιάζει. Λοιπόν, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία νότητα λοιπόν και αυτή με τον Κλέαρχο και προχωράμε γιατί κάποιοι έχετε πάει διακοπές. Εμείς δεν έχουμε πάει, ξεκινάνε από τώρα οι διακοπές οι δικές μας. Πάμε διακοπές. Παιδιά, ξεκινάνε από τώρα. Αυτή ακριβώς τη στιγμή. Πάμε. Γιατί από τα θρυλικά πάρτι των 60's και το 70's με τις κοσμικές παρέες μέχρι το κλάπινγκ του σήμερα, ένα είναι το πιο εμβληματικό νησί. Το νησί που είναι διάσημο σε όλο τον πλανήτη και βρίσκεται εδώ στο Αιγαίο μας. Η Μύκονος φυσικά και αμέσως τώρα στο νούμερο 6 έρχεται. Αν το νησί είχε πρόσωπο, θα ήταν το πρόσωπό της. Η κυρία Σούλα Λιάκου, ιδιοκτήτρια του Κάβο Ταγκού. Αμέσως τώρα στο νούμερο 6 θα συνδεθούμε με Μύκονο. Και να ήμασταν εκεί. Καλημέρα. Γεια σας. Καλές διακοπές λοιπόν αφού αρχίσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ωραία που είναι τώρα εκεί. Τι μας δείχνετε. Ωραία, αλλά βλέπετε ακόμα δεν ξύπνησε κανείς. Γιατί είμαστε στη Μύκονο. Ωραία, δώστε μας ένα ωράριο. Γιατί ετοιμαζόμαστε κι εμείς να έρθουμε διακοπές. Ήρθατε μέρα για να είμαι μαζί σας. Αχ, κυρία Σούλα μου, μπορώ να σας λέω έτσι, φαντάζομαι. Είναι καταπληκτικό αυτό το τοπίο που βλέπουμε. Αυτή η πισίνα είναι η λεγόμενη Infinity. Ναι, αυτή είναι. Α, και έχουμε θέα όλο αυτό αν επιλέξουμε το δωμάτιο αυτό, ε. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα στη πισίνα και στη θάλασσα. Δεν ξέρεις τώρα. Ναι, πού σταματάει η πισίνα και πού ξεκινάει η θάλασσα. Εγώ δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Κάπου σταματάει και κάπου ξεκινάει το θαλασσινό νερό. Αυτό προσπάθησε ο άντρας που είναι αρχιτέκτονας. Και το πέτυχε. Είναι από πολλά χρόνια, είναι πολλά χρόνια αυτή η πισίνα. Πώς είναι τα πράγματα φέτος στη Μύκονο? Γιατί ξέρουμε ότι περάσαμε από 2 χρόνια που ήταν δύσκολα για όλους, αλλά νομίζω ότι γίνεται χαμός από τον Απρίλιο ήδη, σωστά? Λοιπόν, να σας πω, για να είμαστε λίγο και ρεαλιστές. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε. Πάνε καλύτερα από πέρσι, πόσο και αν σας φαίνεται περίεργο, το 2021 για μας ήταν καλύτερο από το 2019. Ναι, ήταν πολύ, πήγε πολύ καλύτερα. Από πριν COVID. Ναι. Εντυπωσιακό. Γιατί, να σας πω κάτι, η πελατεία της Μυκόνου δεν απασχολεί τόσο το COVID. Είναι νέοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά λεφτά. Οπότε αυτό δεν τους απασχολούσε. Μόλις άνοιξαν τα σύνορα, έφυγαν όλοι. Αμέσως. Εντάξει, να θυμηθούμε ότι το 2021 υπήρξε ένα διάστημα λίγο πιο ανέμελο.
άνοιξαν και οι αεροπορικές πτήσεις και όλα αυτά. Οπότε μπορούσε ο Κώστας να ταξιδέψει με ασφάλεια πάντα. Εγώ θα σας βάλω σε ένα άλλο κλίμα. Μπορεί όλα να πηγαίνουν καλά, μπορεί να είναι γεμάτη η Μύκονος, μπορεί πραγματικά τα έσοδα να είναι πάρα πολύ καλά, αλλά χτυπάει ένα καμπανάκι και θα πρέπει νομίζω να το προσέξουμε για να μην έρθει καταιγίδα. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά παράπονα πλέον από τον κόσμο που έρχεται στη Μύκονο, που είναι κόσμος υψηλού επίπεδου, είναι celebrities, γιατί το νησί έχει αρχίσει να έχει κάποια προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια, η παροχή υπηρεσιών, και είναι πάρα πολύ υψηλή. Αλλά πλέον ζητάνε υπερβολικά ποσά, υπερβολικές χρεώσεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι, κυρία Σούλα, εγώ συγγνώμη που σας διακόπτω, έχω έρθει στη Μύκονο και έχουμε πάει και σε πολλά νησιά και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Μπορείς να επιλέξεις τις διακοπές θα κάνεις, σε ποιο μέρος και να βρεθείς. Μπορείς να επιλέξεις και τα χρήματα και την πολυτέλεια. Ακριβώς, η παρέα ακριβώς. Μετράει το κέφι και η Μύκονος, η αλήθεια ακριβώς. Είναι και όλες οι Κυκλάδες, όχι και όχι μόνο, ναι. Μας δείχνουν το κέφι πώς ακριβώς πρέπει να είναι. Άσε που θα έρθουμε εκεί, ας πούμε, και μπορεί να δούμε καμία Αντριάννα Λίμα να περπατάει και όλους αυτούς τους celebrity. Και πολλούς άλλους. Και ναι, πολλούς άλλους. Ήρθαν φέτος, αλήθεια, κυρία Σούλα μου. Με την Nicole Scherzinger σας είδαμε. Και η Nicole Scherzinger, πολλοί είναι εδώ. Το νησί πλέον έχει μπει σε ένα χάρτη παγκόσμιο που όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ένα κύκλο. Δηλαδή, ανάμεσα σε Μύκονο, Ίμπιζα, Σεντροπέ, Αμάλφη, τους βλέπεις οι ίδιοι άνθρωποι περιφέρονται σε όλα αυτά τα σημεία. Φέτος ποιοι έχουν έρθει? Είναι... Δεν σας ακούω. Φέτος ποιοι έχουν έρθει μέχρι τώρα από έτσι πιο φανταχτερά ονόματα και διάσημους? Έχει πολλά ονόματα φανταχτερά που έρχονται. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Είναι... Νομίζω ότι ήσασταν με την Nicole Scherzinger, δεν ήσασταν. Ναι, σας έβλεπα σε κάτι stories, είναι... παρτάρατε προχθές. Ακριβώς, η Nicole Scherzinger. Αλλά τώρα είναι και, ξέρετε, έχει αλλάξει λίγο το celebrity. Δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές. Έχει αρχίσει μια νέα γενιά celebrity, που είναι οι YouTubers. Influencers, ακριβώς. Που και αυτοί νομίζω διαμορφώνουν λίγο την κατάσταση στα μέρη που επισκέπτονται. Όχι μόνο, ταξιδεύουν και το νησί σε όλο τον κόσμο μέσα από τα social, έτσι. Ακριβώς, έχει αλλάξει λίγο η έννοια celebrity. Ναι, έχει έρθει κάποιος επώνυμος, ας πούμε, από το εξωτερικό στο δικό σας σημείο και να ζητήσει κάτι περίεργο, εξωπραγματικό, που μπορεί να δυσκολευτήκατε να το προσφέρετε? Όχι, να σας πω κάτι. Οι ξένοι πραγματικά, εμάς δεν μας έχει συμβεί, είναι ωραία. Πάρα πολύ απλοί και πολλές φορές έρχονται και δεν καταλαβαίνουμε ποιοι είναι, δεν λένε ποιοι είναι. Είναι πολύ άνετοι, πολύ χαμηλού προφίλ. Πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην πατρίδα τους σε διάφορους τομείς, είναι πάρα πολύ απλοί άνθρωποι και πολλές φορές δεν το βλέπουμε αυτό στη χώρα μας, δυστυχώς. Ναι, σωστό. Εντάξει, όταν πας διακοπές, η αλήθεια είναι ότι αδειάζεις όλο σου το μυαλό και την ψυχή και πας να ξεκουραστείς. Αλλά είναι νομίζω και η νοοτροπία τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λιάκου, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Να σας πω κάτι. Έχουμε ένα πρόβλημα στο νησί ακόμα. Το πρόβλημα της ασφάλειας. Που νομίζω πρέπει να λυθεί. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Φαντάζομαι θα το επιληθούν. Πες το, ναι. Θα λυθεί. Αυτό ήθελα να πω. Οι ειδικοί εννοώ θα αναλάβουν. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Παιδιά, εκεί έχει πάει μια φίλη μου και μου έστελνε story. Και πρέπει να ήταν η Αντριάννα Λίμα ή πέρσι ή πρόπερσι. Παιδιά, εγώ να πω κάτι άλλο. Λέμε για την ακρίβεια στη Μύκονο, αλλά για την μπουγάτσα πόσο κάνει το Αμάλφι δεν λέει κανείς. Πραγματικά. Το παράπονο της σας. Πόσο μπουγάτσα. Η μπουγάτσα στο Αμάλφι. Λοιπόν, πάμε σε break, παιδιά, γιατί επιστρέφουμε σε λίγο στο breakfast. Έχουμε και άλλα πολύ ωραία. Ετοιμαστείτε. Θα δυναμώσετε σε λίγο την τηλεόρασή σας θέρμα. Τραγουδάμε.
όλη τη διάρκεια τη σεζόν και δεν έχουμε πει μόνο, έχουμε τραγουδήσει και πολύ ωραία πράγματα. Σωστό. Φυσικά. Πώς ήμασταν, καλοί. Για πείτε. Εξαιρετική. Άφησε, θα το δούμε καλύτερα. Και έτσι πάμε στο νούμερο 3, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε για όλες αυτές τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί σας. Μας αντέξατε. Θέλουμε να σας ζητήσουμε μια τεράστια συγγνώμη για το βίντεο που ακολουθεί, καθώς είναι οι καλύτερες μας στιγμές στο καραόκε. Μιούτ. Συγγνώμη. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακολουθήσει. Είμαι έτοιμη. Το γιώτα Y8015 ενοχλεί. Να ξυπνάμε μαζί, αγκαλιά το πρωί. Χαμογέλα μου δίνει ζωή, ναι. Κοντά μου είσαι, ο χτύπος καρδιά μου. Πόσο πολύ σ' αγαπάω. Χέρια ψηλά, κι όλα τα φτάνω. Όλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά και δώσ' μου να ανέβω σε ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Θα μελαγχολήσω. Ύστερα εγώ, ύστερα εγώ, πως θα συνεχίσω. Τι ζωή θα ζω αν δεν είσαι εδώ. Στοιχηματίζω, θα γυρίσεις στη δικιά μου αγκαλιά. Στοιχηματίζω, θα ζητήσεις. Με το τραγούδι, ναι, σε όλα τα αγοράκια, τα κρατσανιστά. Δώστο, δώστο. Έλα πες τι, 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 τι. Έλα, χορέψτε, δικό σας. Βασανιστείτε. Της καρδιάς μου τα μηνύματα θα σου στείλω με τα κύματα ξανά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Στη δική σου αγκαλιά πάρε με, ένα πλοίο θα σε φέρει. Στη δική σου αμμουδιά μια βραδιά. Με βασιλικό για ρεμ και δυόσμο. Στόλης ο Θεός για ρεμ τον κόσμο. Μάρτε στην ευγιά για ρεμ και μπόρα. Και πέσε κακό για ρεμ στη χώρα. Τώρα το παιδί για ρεμ μονάχο. Μοιάζει με πουλί για ρεμ σε βράχο. Ψευτικό Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Όλοι μαζί! Τώρα και την καρδιά μου και και εμείς εδώ που μας βλέπεις, δεν είμαστε τίποτα άσχετοι. Ναι, Αμάντα. Ένα τάσο. Όπω, παιδιά. Μου ξαναβάλουνε λίγο από το κοντρόλ. Λίχτο. Κι άλλο, κι άλλο. Ένα τάσο. Είχαν όλοι από το κοντρόλ άδειας. Περασμένα, ξεχασμένα κι όλα καλά. Μα να προσέχεις που κοίτας. Να μιλάς. Μόνο για μένα όπου βρεθείς. Σε πειρασμούς μην ξαναμπείς. Για θα καείς. Θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Αλλά όλα αυτά μαζί με σένα. Δεν θα έχουν σκοπό. Σ' αγαπώ. Θα μελαγχολήσω.
συνεχίσω. Τη ζωή θα ζω αν δεν είσαι εδώ. Υπάρχει κι αυτό και ζω. Ανήκω σε σένα, ανήκει σε μένα. Με κάνεις όλα να τα μπορώ. Να υπάρχω για σένα. Με μια κοκκίνη κλωστή και ο ερώτας στο παραθύμι θέλει πάντα μαζί, ζούμε μαζί. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, τα, τα, τα. Και το κορμί μου σε ζητά, τα, τα, τα. Θέλω τα βράδια μας καυτά, τα, τα, τα. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, τα, τα, τα. Ξανά! Τα, τα, τα. Και το κορμί μου σε ζητά, τα, τα, τα. Θέλω τα βράδια μας καυτά, τα, τα, τα. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά. Λέγανε. Ναι! Ναι! Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Ποιος θα πάει πρώτο? Εσύ, Γιώργο. Α, ωραία, καλοκαιρινά καραόκια έρχονται. Παιδιά, πάμε, πάμε, πάμε. Σταυρώστε τον. Πάμε, Γιώργο, δώσε τον καλύτερο εαυτό σου. Πιάσε τον τόνο. Δώστα όλα, επιβεβαίωσε όσα είδαμε στο βίντεο. Είναι όλα καλοκαιρινά που θα πούμε. Ο καθένας έχει το δικό του summer single. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο. Έλα, δώσ' το. Πάμε, ελάτε λίγο. Σε συνάντησα στην πλάση και φορούσες ρικουάς, και φορούσες ρικουάς στο λαιμό μαντήλι. Με τον ήλιο στη ματιά και η αλμύρα του νοτιά, και η αλμύρα του νοτιά σου και τα χείλη. Πάμε λίγο. Σε περιμένω τ' άλλο καλοκαίρι και έχω κρυμμένο στην αμμουδιά ένα αστέρι. Σε περιμένω πάνω στα νηφόρη, πάλι σε θέλω με λάχρινο μαγόρι, με λάχρινο μαγόρι, με λάχρινο μαγόρι. Πάμε! Μπράβο! 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 Κάτσε να πάρω τη σκυτάλη. Πάρε εσύ τη σκυτάλη. Παιδιά, πώς το είπα. Έχεις ανοίξει ένα πρόγραμμα τώρα, έχεις ανεβάσει τον πύχη. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Κάτσε να δούμε την Ελίνα. Ανεβάσει ή κατεβάσει τον πύχη. Τον ανέβασα πάρα πολύ ψηλά. Κάτσε να δούμε την Ελίνα τι θα μας πει τώρα, έτσι καλοκαιρινό, ωραίο, περιποιημένο τραγούδι. Για να μπούμε στο κλίμα. Και σαν θα έρθει το καλοκαίρι και σε ζητώ, θα μείνει μόνο ένα αστέρι να σε να το κοιτώ. Έλα πες! Μπράβο! Μας ταξίδεψε! Υπέροχη! Είμαστε τώρα πως το τραγούδι
γνωρίσουμε. Παιδιά, πώς ήμουνα. Είσαι το νέο κύμα όλο μας. Νομίζω ότι ήμουνα στη Σαντορίνη και με το βασίλεμα με τη θεϊκή σου αυτή φωνή να ταξιδεύεις τα αυτιά μου. Ελπίζω να σας ταξίδεψα και εσάς και προχωράμε στο επόμενο. Ήταν η ώρα σου, Μπανιλικό. Έλα, Τάσο. Τάσο. Τάσο, μην κάνεις πρόζα. Ναι, μην κάνεις απαγγελία όπως κάθε φορά. Όχι ποίημα. Ναι. Τραγούδα τώρα. Πάμε. Έτσι πάει. Δώσ' τα όλα. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω τι θα πω. Θα το δω όμως. Σα παρέστησε εσύ, ξεπροβάλλεις μπρος τα μάτια μου. Wowza. Δύση κι Ανατολή, του ορίζοντα φτερά. Καλοκαίρι να πάμε πια, ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαίρι να σ' αγαπώ στην Ελλάδα. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη η γη, η δική σου αγκαλιά. Breakfast. Καλοκαιρινά, ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αγκαλιά. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Μπραβεύομαι. Όχι. Να σου πω, πάλι δεν τραγουδούσες ακριβώς. Βραδιαπίσεις. Παιδιά, θα σας πω. Νομίζω ότι μία ολόκληρη σεζόν καταλάβατε ότι πόσο δεν μου αρέσει όλα αυτά. Γιατί θα μπορούσε να μην. Ήταν γραμμένο στο βλέμμα μου, νομίζω. Σας χάρισα αυτή την ερμηνεία για να μην ζητηθεί ξανά κάτι άλλο. Με πήραν τηλέφωνο από δισκογραφικές εταιρείες και ζητάνε να βγάλεις άλμπουμ απαγγελίας. Οι δυτικές συνοικίες έγιναν ανατολικές. Δεν έχει σημασία καμία. Πάμε, Τζόρτζια Γεωργίου! Πάμε, έλα! Λοιπόν, η Τζόρτζια θα μας αφιερώσει υπέροχες φωνητικές ικανότητες, γιατί είναι στα καρό και μόνο αυτή έχει βγει πρώτη, καμία άλλη, ξέρετε. Είναι έτοιμη για Eurovision. Α, συγγνώμη, να νάω. Έλληνα, Έλληνα. Πάμε, ρε Τζο, πάμε. Ναι. Έλα, παιδιά. Α, το κορμί μου βοηθάει. Με φιλιά και πετάει, με στα χέρια σου πίνω. Τόσες νύχτες τρελές όλα σα δίνω. Νύχτες στη Μύκονο με την Παρθένα μαζί, νύχτες για έρωτα γιόνια μέχρι το πρωί. Νύχτες στη Μύκονο με την Παρθένα μαζί, νύχτες για έρωτα γιόνια μέχρι το πρωί. Α, χωράγουμε τώρα! Τέτοιες νύχτες κοντά σου, στο τρελό έρωτά σου. Όλα τα έχω ξεχάσει και η καρδιά μου χτυπά, λες και θα σπάσει. Νύχτες στη Μύκονο με την Παρθένα μαζί, νύχτες για έρωτα κι όνειρα. Είστε στη Μύκονο με την Παρθένα μαζί, είστε για έρωτα κι όνειρα μέχρι το πρωί, ρε παιδιά! Έλα, να ετοιμάσω ήρθε η σειρά σου. Η σειρά μου ήρθε. Πόμα νιώθω, πώς το κάνουνε. Τζόρτζια, πώς αισθάνεσαι. Κουρασμένη. και εξαντλημένη ταυτόχρονα. Καταλαβαίνω, κάνεις το πιο δύσκολο έργο. Και χορεύεις και τραγουδάς. Η Νανά, άρα γιατί να έχει. Η Νανά είναι ο λόγος που δημιουργήθηκε το καρόνι. Δε ακούω, Τάσο. Έλα, Νανά, δώσ' τα όλα. Πάμε. Καράβια, αγάπη, ταξιδεύει. Και εμείς την πλώνη του δίνουμε πια. Κόσμε μου, αγαπώ τη θάλασσα να
Δεν φανάζομαι. Σου είπα στο νέα το καλοκαίρι να ρε να πάω πιο ωραία. Μια μαύρο μου με πρόβατα να σημαντώ να πείσουμε το νερό τα παρέα. Σαν το όνειρό μου ωραία, ωραία. Όχι, όχι. Ο Νίκος Τριφωνόπουλος είναι άδικος με την Ανά Ηλιοπούλου. Σε ευχαριστώ. Γιατί? Σε ευχαριστώ. Τα άκουγε στα ακουστικά του, οπότε άκουγε καλύτερα από εσά. Είπατε, δεν άκουσα. Τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Παύλο. Αχ, θέλω μου πάνω. Ο επόμενος, η φωνή που θα απογειώσει το breakfast. Δείξ' τους τι σημαίνει Κύπρος, Παύλο, για την φωνή. Πες το και κυπριακά. Ναι, κυπριακά πες το. Προσοχή στις λέξεις. Σκέψου την αναβίσου, Παύλο. Την Άννα, την Ανούλα. Ένα, δύο, τρία. Εσύ μπορεί να φταίει το νησί. Μας μάγεψε, μας πήρε τα μυαλά. Το μπλε της θάλασσας μετάει. Το άσπρο των νησιών με πάει. Μας έδεσε για πάντα, μας κρατάει. Σ' αυτή την πόλη την τρελή που να το είχα φανταστεί. Δεν είσαι αυτός που γνώρισα εκεί. Θυμάμαι εκείνο το νησί που έρωτας για πάντα ζει και εμείς οι δυο τον ζήσαμε μαζί. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια. Πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια. Πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Μπράβο! Τη βγάλαμε και σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, το κοντρόλ ψήφισε πάρα πολύ γρήγορα. Και μόλις ανακοίνωσε ότι ο Παύλος Χάπης ήταν νικητής! Συγχαρητήρια! Το Just the Two of Us. Να ετοιμάσει και τραγούδι. Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ και στο καράκι και γενικά ήρθα για την εμπειρία. Όσοι ώρα τραγουδάγανε κάποιοι στον Green, από όλους μας. Ή από εδώ τραγουδάγαμε τι ωραία. Τι ωραία το λέγαμε. Κρίμα που δεν μας είχαν βάλει φωνή να ακουγόμαστε τον παλέτο εδώ. Γιατί. Καλύτερα, καλύτερα. Λοιπόν, πάμε σε break, παιδιά, και επιστρέφουμε εδώ στο τελευταίο breakfast that starts χρονιάς. Ελπίζουμε να είστε μαζί μας και να έχετε ξυπνήσει όμορφα αμέσως μετά. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται άκρο συγκινητικά. Είμαστε βεβαίως. Breakfast at Star. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την εταιρεία The Volks Bar με το πιο εντυπωσιακό μπαρ που ταξιδεύει παντού. Φερό. Και χαρίζει μοναδικές αναμνήσεις σε κάθε εκδήλωση και πολύ όμορφες βεσπούλες εδώ όπως βλέπετε, της Royal Alou Ελλάς που διακόσμησαν σήμερα το σκηνικό μας με πάρα πολύ ωραίο έτσι, και αισθητικό τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ξεκινήσουμε λίγο έτσι λίγο. Συναισθηματικά να το πω ότι λίγο να πούμε κάποια πράγματα πώς πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος για όλους εμάς. Για πείτε, και να πει ο καθένας την δική του άποψη, τη γνώμη του, αυτό θα θέλει να μοιραστεί με εμάς τώρα τις τελευταίες μας στιγμές.
Γιατί? Αυτά. Ωραία. Θα πάμε με τον πιο αμήχανο, με τον Τάσο θα ξεκινήσω. Πολύ ωραία αρχή είναι αυτή για μένα, να ξεκινήσω αυτή την ιστορία του Breakfast at Star. Για μένα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, πραγματικά. Και ερχόμουν κάθε μέρα, κάθε πρωί με τέρμα τη μουσική στο αυτοκίνητο και με χαμόγελο σχηματισμένο και αυτό είναι απόλυτα ειλικρινές. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το προσφέρατε αυτό και μπροστά και πίσω από τις κάμερες όλα τα παιδιά. Γιατί εδώ υπάρχει πάρα πολύ, εδώ μέσα στο πλατό εννοώ, υπάρχει πάρα πολύ θετική πρόθεση. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, επιβεβαίωστο με. Βλέπεις χαμόγελα, βλέπεις παιδιά που πραγματικά είναι εδώ για μας, για να μας βοηθήσουν, για να τους βοηθήσουμε, για να συνεργαστούμε όλοι μαζί, για να βγει αρμονικά όλο αυτό που βλέπατε κάθε πρωί εδώ. Δύο είναι τα συμπεράσματα που έβγαλα. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά πάρα πολύ τους ανθρώπους του Star. Πολύ την κυρία Γεωργακοπούλου, την κυρία Γουτφιλτ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Χριστοφόρου που είχε μία απάντηση σε όλες τις παράλογες ερωτήσεις που έκανα πέρυσι το καλοκαίρι, που με είχαν φωνάξει εδώ πέρα και έλεγα ότι δεν ξέρω, θα το δω, να το ξανασκεφτούμε. Τελικά επιβεβαιώθηκαν με κάποιο τρόπο. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω την αρχισυντάκτριά μας, την Λεάνα Τρυφίδου, η οποία είναι μια περίπτωση ανθρώπου που παίζει λίγο μπάλα παντού, έχει μια τρομερή ενσυναίσθηση και έχει ένα κριτήριο το οποίο φαντάζομαι έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην τηλεόραση και όλο αυτό την κάνει ξεχωριστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη και όλη τη βοήθεια. Κάτι λέει από πάνω, δεν ακούω, μπορεί να με βρει. Λέει τέλος, 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 τέλος. Και το συμπέρασμα τώρα που έχω βγάλει είναι ότι το πρωινό ξύπνημα, παιδιά, δεν συνηθίζω με τίποτα. Ναι, καλά. Ακούτε τι λένε, δεν θα το συνηθίσεις ποτέ. Πραγματικά όλοι εσείς οι άνθρωποι που ξυπνάτε τόσο πολύ πρωί, συγχαρητήρια. Προσπάθησα να το κάνω. Και το άλλο συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι γενικά υπάρχει ένα κλισέ, ας πούμε, στο κομμάτι της τηλεόρασης. Μου κάνετε διάβαζα και δείχνετε χέρια. Θα κάνεις και το σκηνοθέτη τώρα. Τέλειο. Εδώ είμαι. Λοιπόν, το άλλο συμπέρασμα λοιπόν, που έβγαλε είναι ότι υπάρχει ένα κλισέ για το κομμάτι της τηλεόρασης, για όλο αυτό που λέμε, ας πούμε, τις πρωινές εκπομπές, πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές. Νομίζω ότι δεν ισχύει. Νομίζω ότι είμαστε άνθρωποι κανονικοί, είναι όλοι άνθρωποι εξωκανονικοί και πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να υποτιμάμε κανένα, χωρίς να θεωρούμε ότι το ελαφρύ είναι ελαφρύ και πρέπει να είναι κάπως και το άλλο είναι κάπως και πρέπει να είναι. Νομίζω ότι η επικοινωνία που είχα, αυτή η μικρή επικοινωνία που είχα φέτος με τον κόσμο, με μηνύματα, κάποια μηνύματα που λάμβανα για κάποιους ανθρώπους που μου λέγανε πόσο πολύ τους αρέσει αυτό που κάνουμε εδώ, διαπίστωσα ότι είμαστε τελικά πάρα πολύ εκεί έξω. Και είμαστε ασταμάτητοι και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Συγγνώμη, δεν θέλω να σε διακόψω. Απλά μιλάς κανένα τέταρτο. Σας ευχαριστώ όλους, πραγματικά πολύ. Επόμενος, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εγώ δεν τα μπορώ αυτά, γιατί είμαι και πολύ ευσυγκίνητη. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια ωραία χρονιά. Δηλαδή, εγώ προσωπικά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Τόσο πίσω από τις κάμερες που ήμασταν με την Ελεάνα, την Πίπερη, τον Τάφλο, τη Λεπενιώτη, την Εφημία, τη Δανάη, το Γιαννάκη, όλα τα παιδιά αυτά, την Λιδία, που ήμασταν όλοι πίσω και δίναμε αγώνα για αυτή την εκπομπή καθημερινά. Τόσο εδώ μπροστά που περάσαμε ωραία, ήμασταν αυθόρμητοι, υπήρχαν οι αμήχανες στιγμές, υπήρχαν οι χαρούμενες, αυτές που κοιταζόμαστε στα μάτια και λέει, ας με σώσει, για το σαρδά μου θα πω εγώ τώρα, ας πεταχτεί κάποιος να με διορθώσει. Την Ελεάνα Τρυφίδου που Μην πικάρεις, γιατί όταν είμαι λίγο αγχωμένη, ανεβαίνει ο τόνος, καταλαβαίνετε, και έχω αυτή την ατάκα. Θα μου λείψουν τόσο πολύ όλο αυτό το κλίμα. Φυσικά ξέχασα τη Βασιλική Μπασιούρη και τη Μαρία Κοκολάκη, που είναι όλα, και φαίνανε τα αποκλειστικά. Είναι η πριγκίπισσα και η Βασίλισσα και η πριγκίπισσα. Βασιλική. όχι. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία χρονιά. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, πού θα είμαστε, αλλά πραγματικά κλείνει ένα κύκλο. Με τον καλύτερο τρόπο, με την αγάπη, το σεβασμό και θα φύγουμε όλοι χαρούμενοι μετά το τέλος αυτής της εκπομπής. Αυτό. Νανά Ηλιοπούλου. Ευχαριστώ για όλα. Ναι, γενικά δεν μου αρέσει να εκφράζω. Το καλύτερό της αυτό. Ναι. Θα νιώθω τεράστια μηχανία γιατί έχω συνηθίσει ουσιαστικά να εκφράζομαι μέσα από το χιούμορ και να διακομωδώ πολλές φορές τις καταστάσεις, ακόμα και αν είναι δύσκολες. Οπότε, συγγνώμη, αλλά νιώθω τεράστια μηχανία να εκφραστώ με αυτόν τον τρόπο αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι παρόλα αυτά που είμαι εδώ τόσα χρόνια και ειδικά φέτος μαζί σας, γιατί ένιωσα ότι μου δόθηκε η ευκαιρία για άλλη μια χρονιά να υπάρχω στο Star και ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους
ανθρώπους, θα πούμε και μετά τα ονόματα που πιστεύουν σε μένα και είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Τάσος, να ξυπνάς και να πηγαίνεις με χαρά στη δουλειά σου. Γιατί δεν δουλεύουμε, ρε παιδί μου, στα κάτεργα, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή που να πω πάλι θα ξηγωθώ να πάω εκεί. Πάντα ερχόμουν με τεράστια χαρά και ανυπομονούσα και θεωρώ ότι αυτό είναι ευλογία. Και επειδή γενικά πολλές φορές στην τηλεόραση, εγώ συνηθίζω να λέω, είναι δική μου ατάκα, δεν ξέρω αν την εστερνίζονται όλοι, ότι η τηλεόραση είναι ένα ψέμα. Δηλαδή, ξέβαψα πριν, ας πούμε, στον καναπέ. Ξέβαψε, παιδιά, ναι, είναι ένα ψέμα. Τα πόδια μου, ας πούμε, είναι σε αυτό το χρώμα. Σε αυτή την εκπομπή νιώθω ότι δεν υπήρξε κανένα ψέμα. Δηλαδή, ό,τι κάναμε πίσω, κάναμε και μπροστά. Αυτή η χαρά και το κλίμα της παρέας που δημιουργήθηκε, νιώθω ότι έβγαινε ατόφιο προς τα έξω και αυτό είναι η πραγματικότητα. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν, που μου έδωσαν την παρέα τους, που με έκαναν μέρος, με δέχτηκαν κι αυτοί όπως είμαι στη δική τους παρέα και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους για τη συμβολή τους στην προσωπική μου και στην επαγγελματική μου εξέλιξη. Δεν θα τους πω τώρα όλους, η Ελένα Τριφίδου και όλοι αυτοί και ο Τάσος, ο Συνάπης πάνω που έχουμε προσωπική σχέση, όλα τα παιδιά, όλα. Και τον κύριο Χριστοφόρο, την κυρία Γουτφιλ, την κυρία Γιώργα Κοπούλ, όλους. Ευχαριστώ. Τζόρτζια Γεωργίου! Παύλο μας. Παύλο. Εγώ θα είμαι σύντομος. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν κάθε μέρα εδώ, αλλά τις μέρες που ερχόμουν ήταν όντως πολύ ωραίο το κλίμα και ανυπομονούσα να έρθω και ευχαριστώ όλη την οικογένεια του Breakfast. Πίσω από τις κάμερες, πάνω στο control, τα κορίτσια του μακιγιάς, όλους. Είναι πολλά τα ονόματα, να μην κάτσω να λέω. Το βοηθό μου, το Χρήστο, τον καλύτερο βοηθό του κόσμου. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα έβγαινα καμία συνταγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα υπέροχα. Καλό καλοκαίρι. Και θέλετε να ζήσετε σκόουνς, μπείτε στο Η συνταγή για τα σκόουνς θα το βρείτε στο star.gr. Και στο Instagram σου, δώστε μας. Και γίνεται χαμός με αυτά τώρα. Παύλος Χάπηλος, ένα χειροκρότημα και στο Παύλο μας. Υπέροχη Άση Μπίλιου. Αυτή. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω ζώδια σήμερα, το είχαμε πει από χτες. Είναι η πρώτη μέρα ίσως που δεν λέω ζώδια σε κάποια εκπομπή και είμαι μέρος της. Λοιπόν, όλα αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, εγώ θα σταθώ στο εξής, ότι για μένα ήταν μία χρονιά που ξεκίνησε με αρκετή αγωνία. Γιατί όταν ξέρεις ότι στο τιμόνι της εκπομπής μπροστά είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν επαφή με την τηλεόραση, η αλήθεια είναι ότι σου γεννιέται ένα άγχος. Θα τα καταφέρουν, θα τα βγάλουν πέρα κτλ. Όλο αυτό το άγχος νομίζω ότι μου το κατευνάστηκε με κάποιο τρόπο, ξέροντας ότι στο τιμόνι αυτής της εκπομπής ήταν η Ελένα Τριφίδου. Μία αρχισυντάκτρια που έχει δουλέψει με όλους. Εμένα ήταν η πρώτη χρονιά που συνεργαζόμουν μαζί της. Και αν δεν ήμουν σίγουρη για όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και για τον εαυτό μου, ήμουν σίγουρη ότι η Ελεάνα δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει αυτή την εκπομπή να βγει διαφορετικά από αυτό τέλος πάντων που θα περιμέναμε όλοι να βγει. Της οφείλουμε πάρα πολλά. Εμένα θα μου λείψουν, πέρα από τις στιγμές μας εδώ, όλοι μαζί, θα μου λείψουν οι στιγμές μετά την εκπομπή. Είπες τι λέγαμε. Όχι, δεν θα πω τι λέγαμε. Νομίζω ότι αν αυτό που λέμε για αλήθεια, εκεί υπάρχει ακόμη περισσότερη αλήθεια. Λοιπόν, εκεί που φεύγουν τα μακιγιάζ, εκεί που όλα τέλος πάντων, και είμαστε έτσι λίγο πιο ειλικρινείς ο ένας με τον άλλο, θα μου λείψουν αυτές τις στιγμές, το γραφείο, Γιώργο, ναι, μαζί με όλα τα παιδιά, την Ελεάνα, ο προαυλισμός, έτσι όπως το λέγαμε, βγαίναμε σούμπιτι έξω. Λοιπόν, όλα αυτά θα μου λείψουν, θα τα θυμάμαι έτσι πολύ νοσταλγικά. Ναι, και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει παρακάτω. Βλέπω κάτι όνειρα, πραγματικά πολύ αστεία που με εκτρομάζουν και ξυπνάω. Έβλεπα ότι θα έρθει να κάνει την εκπομπή ο Κάχη Καχιασβίλη, παιδιά. Παράνοια που έχω, που ζω. Λοιπόν, θα μπορούσε, μπορεί να είναι και καλός, δεν ξέρεις. Ναι, θα μπορούσε πάντα, όλοι μπορούν. Αυτή η αγωνία όμως είναι κάτι που οι άνθρωποι που δουλεύουμε χρόνια στην τηλεόραση ξέρουμε ότι είναι το πιο σύνηθες. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι της τηλεόρασης που έχουν αγωνία για το αν θα έχουν την επόμενη χρονιά δουλειά. Είναι πάρα πολλές πλέον κατηγορίες επαγγελματιών που έχουν αυτή την αγωνία και αυτό το άγχος.
Σίγουρα όμως η τηλεόραση, ακόμα και στις σταθερές μέρες της οικονομίας, πάντα είχε αυτήν την μεταβλητότητα. Νομίζω λοιπόν ότι όποιος μπαίνει στον χώρο της τηλεόρασης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιεί είναι ότι τίποτα δεν μένει ίδιο στο πέρασμα του χρόνου και ότι ναι, μπορεί να αλλάζεις, αλλά όλο αυτό μπορεί να είναι για πολύ καλό και για να εξελίσσεσαι. Και θα κλείσω με αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εννοείται, το κανάλι, τους ανθρώπους του καναλιού, σε όλους όσους μας έδωσαν την ευκαιρία και αυτή τη χρονιά να είμαστε μαζί. Πιο πολύ από όλους θα ευχαριστήσω τους τηλεθεατές που έμειναν μαζί μας, που γύρισαν κάποια στιγμή στο Star το πρωί και μας είδαν, σε αυτούς τους ανθρώπους που έδειξαν υπομονή με τις δυσκολίες τις δικές μας ή με τις στιγμές που ήταν λίγο πιο περίεργες και που αγκάλιασαν και τις ωραίες μας στιγμές. Και εύχομαι όλοι, τέλος πάντων, να ξανασυναντηθούμε μία μέρα. Σ' αγαπάμε, Άση. Και εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ. Άση Μπίλιου! Που ακούσατε και δείτε και στο τρέιλερ και τώρα, Γιώργο. Τι κάνουμε. Τι αποπάρες. Τώρα θα πρέπει να πούμε και εμείς κάποια πράγματα. Νομίζω καταλαβαίνω απόλυτα την Τζο, γιατί και εγώ πολλά πράγματα στη ζωή μου τα περνάω μέσα από το χιούμορ παρά να πω πολλά λόγια. Θεωρώ πολλές φορές τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Λίγα, καλά και μετρημένα αυτά που βγαίνουν από την καρδιά σου. Όλο το ταξίδι ξεκίνησε κάπως περίεργα για μας. Με ένα τηλεφώνημα στο ραδιόφωνο και φτάσαμε εδώ. Έτσι δεν είναι. Θυμάσαι που μου λέγες τι πάμε να κάνουμε. Και έγινε ατάκα. Ήρθαμε, το κάναμε. Νομίζω αξιοπρεπέστατα φτάσαμε μέχρι την τελευταία εκπομπή. Ακούγαμε ανθρώπους οι οποίοι δεν τους γνωρίζαμε. Γνωρίσαμε ανθρώπους τους οποίους θα τους κάνουμε φίλους στην πορεία. Γιατί φεύγοντας από εδώ, κάποιοι θα μείνουν φίλοι. Κάποιοι θα μείνουν γνωστοί. Θα καταλάβουμε ποιοι. Ένα καλημέρα. Ένα καλημέρα θα το λέω. Ένα καλημέρα θα το πούμε. Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε για τον κόσμο που γνωρίσαμε. Πάρα πολλοί κόσμοι. Δεν το περίμενα. Δεν το είχα στο μυαλό μου ποτέ ότι θα γνωρίσω τόσο κόσμο και θα είναι τόσο απλή. Και τόσο κοντά σου και να σε προσέχουν, να σε αγαπάνε, να σε φροντίζουν. Γιατί τόσα χρόνια τα κάναμε μόνοι μας. Τώρα ήταν δύσκολο να συμμεριστώ ότι κάποιος τρέχει για μένα. Η Ελεάνα από το πρωί, 5 ώρα ερχόταν, έφτιαχνε για μας. Εσείς τρέχατε από εδώ, τρέχατε από εκεί, μαγειρέματα. Η Άση να ετοιμάσει. Και εμείς ερχόμασταν και απλά τα παίρναμε, τα διαβάζαμε. Δίναμε τον δικό μας αγώνα στο σπίτι μας ή στο γραφείο μας. Είναι πολύ περίεργο το συνέστημα. Το να έχεις τόσο κόσμο γύρω σου, χωρίς να σε ξέρει, χωρίς να σε γνωρίζει και να σου δίνει αγάπη, ένα ευχαριστώ, να σου χτυπάει την πλάτη και να σου λέει «Ωραίο, μπράβο». Δεν μπορώ να πω για κανέναν τίποτα αρνητικό. Ένιωσα τόση αγάπη, γνώρισα τόσο κόσμο που δεν θα ήθελα ποτέ να τελειώσει όλο αυτό, γιατί είχε κι άλλο. Είχε κι άλλο. Μπορεί να ζητήσω συγγνώμη σε αυτούς που δεν πίστεψαν. Ευχαριστώ σε αυτούς που πίστεψαν. Ή και το ανάποδο. Γιατί μπορεί να μην έδωσα το καλύτερο μου αυτό, άλλο ήταν στο ραδιόφωνο, ίσως κάτι άλλο εδώ. Αλλά ήταν και ένα στάδιο δικό μου προσωπικό, το οποίο δεν ξεκλείδωνε το ίδιο εύκολα με αυτό που είχα μάθει και είχα συνηθίσει. Υπήρχατε όλοι εσείς, δεν θα πω ονόματα, το οποίο μέχρι σήμερα, και χθες θα πω, γιατί σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, μας αγκαλιάσατε, ήσασταν εκεί ό,τι ζητήσουμε, άσχετα αν ζητήσαμε ή δεν ζητήσαμε κάτι, άσχετα αν ζητήσαμε βοήθεια. Ή όχι, ξέραμε ότι είσαστε εκεί. Και αυτό εμένα είναι πολύ τιμητικό. Να πω ευχαριστώ σε όλη τη λίστα αυτή εδώ, και θα πούμε αναφορικά για όλους, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας άνοιξε μια πόρτα που ίσως δεν την είχαμε φανταστεί και πρέπει και θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχιστεί. Για τον καθένα μπορώ να πω ώρες να μιλάω. Για την Τζο, τον Τάσο, την Ανά, την Άση, τον Παύλο, τον Σταύρο που λείπει. Για τα παιδιά πίσω από τις κάμερες, τον Νίκο τον Βλάχο. Για τη Μάγδα που κάναμε γυμναστικές τα πρωινά. Μπορώ να μιλάω ώρες ατελείωτες. Για την Ελίνα που ήρθαμε εδώ μαζί. Γιατί το ταξίδι αυτό ξεκίνησε μαζί. Και ένα ταξίδι που θα ήθελα να συνεχιστεί μαζί. Τώρα δεν θα σας πω άλλα, δεν θέλω να κουράζω. Γιατί νιώθω ότι και εγώ αρχίζω και στρεσάρομαι λίγο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα τουλάχιστον σε όλους σας και για την Ελίνα. Και στην Ελίνα βέβαια που αυτό το ταξίδι ολοκληρώνεται μαζί της. Ευχαριστούμε Γιώργο. Εμείς ευχαριστούμε Γιώργο. Για μένα είναι πάρα πολύ συγκινητική αυτή τη στιγμή. Έχω τη μαμά μου εκεί απέναντι να με κοιτάει στα μάτια. Έχω τον άντρα μου, έχω τα παιδιά μου. Εγώ θέλω να σας πω ότι ευχαριστώ καταρχάς τον Γιώργο και μετά όλους τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ μετά εσάς πάρα πολύ. Δηλαδή
Ήρθα πέρσι και ήταν μια λευκή κόλλα χαρτί και αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πάρα πολύ πλούσια. Ήταν έντονες οι στιγμές, υπήρξαν δύσκολες στιγμές, υπήρξαν χαρούμενες στιγμές. Τώρα, αν με ρωτήσει κάποιος τι αισθάνεσαι, μόνο χαρά, δεν θυμάμαι τίποτα, παιδιά. Δεν θυμάμαι αν ήμουνα κάποιες φορές. Ζητάω συγγνώμη αν στεναχώρησα κάποιον ή κάποιους. Δεν τα θυμάμαι. Έχω ένα κενό μνήμης στα άσχημα, αλήθεια σας λέω. Αν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, θα είναι η ζωή μας καλύτερη γενικά. Η Κοραλία και η Νάταλη ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που λάβαμε και μας άνοιξαν μία πόρτα που εγώ στη ζωή μου δεν είχα φανταστεί ποτέ. Το δεν πίστευα ποτέ ότι εγώ θα κάνω αυτό που κάνω τώρα, εδώ και ένα χρόνο. Όχι, δεν το ονειρευόμουν, δεν το είχα φανταστεί καν. Αυτό. Κάποιος το είχε φανταστεί, αλλά δεν το πιστέψατε. Αυτό το πράγμα, το να σου συμβαίνει κάτι τόσο απρόσμενο και να το ζεις με όλο σου το είναι, με το 100% του εαυτού σου, νομίζω ότι έχει αξία ανεκτίμητη. Δεν μπορεί να μετριαστεί με τίποτα. Ό,τι και να του δώσεις. Το συνέστημα δεν πληρώνεται. Όσα λεφτά και να βγάλεις, όσο πλούσιος και να είσαι, δεν θα βγάλεις. Τα συναισθήματα, παιδιά, μπορούν να σε κάνουν ζάμπλουτο. Και εγώ είμαι πάρα πάρα πολύ ζάμπλουτη αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Και τα καταφέραμε και πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο αξιοπρεπώς, πάρα πολύ καλά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάναμε πιστή ψυχαγωγία όταν πέφτανε βόμβες γύρω. Στον κόσμο γενικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, εμείς τηρήσαμε το λόγο μας, υπηρετήσαμε την ψυχαγωγία όσο καλύτερα μπορούσαμε και τα καταφέραμε. Και αυτό εγώ θα το έχω παράσιμο στη ζωή μου γενικά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα 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 πολύ την Ελένα Τρυφίδου, γιατί όση τηλεόραση ξέρω μέχρι τώρα μου την έμαθε εκείνη. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το control που το είχα στο αυτί μου και δεν μπορούσα να συντονιστώ με τίποτα. Δεν μπορούσα να μιλάω και να ακούω ταυτόχρονα. Με μάλωναν και τους καταλάβαινα, αλλά δεν μπορούσα στην αρχή. Δεν ξέρω αν μπορώ ακόμα, αλλά το προσπάθησα πάρα πολύ. Εάν λοιπόν μπορώ να βάλω ένα τίτλο σε αυτό, είναι αυτό. Το προσπάθησα πάρα πολύ. Με όλο μου τον εαυτό. Έδωσα τα πάντα σε αυτό. Αν γύρισω το χρόνο πίσω, δεν είχα κάτι άλλο να δώσω. Θέλω να ευχαριστήσω. Μαμά, γιατί κλαις? Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τη διοίκηση του καναλιού, τον πρόεδρο, τον κύριο Πάκο Κυριακόπουλο. Μπαλονάκι, μπαλονάκι. Είναι το τέχνημα αυτό που ξεκινάνε τα ονόματα. Τον κύριο Κάρολο Αλκαλάη, τον Γενικό Διευθυντή, η Κοραλία Γεωργακοπούλου και η Νάταλη Γουτφιλ, δύο κυρίες με κάπα κεφαλαίο, οι οποίες πίστεψαν σε εμάς. Κανένας άλλος δεν είχε πιστέψει σε εμάς. Και μας έδωσαν όλο το χώρο, μας είπανε κάντε ό,τι θέλετε. Αλήθεια σας λέω. Μας είπανε μπείτε μέσα και κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό, αν συμβεί στη ζωή σου, μόνο αν συμβεί στη ζωή σου, μπορείς να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι. Υπάρχει ένα κορίτσι, το οποίο αισθάνθηκα πάρα πολύ έντονα από την πρώτη μέρα που την είδα, μέχρι και τώρα που μιλάμε και ελπίζω για πάντα στη ζωή μου, ένα απίστευτο δέσιμο. Ένα κορίτσι, το οποίο μπορώ να το ονομάζω φίλη μου. Πολύ φίλη μου. Είναι η Ζοζέτα Ζαχαρτζή και την ευχαριστώ που είναι στη ζωή μου. Και την Ιωάννα Δαμοπούλου, βέβαια, που επίσης πίστεψε σε εμάς, τη διευθύντρια ψυχαγωγικού προγράμματος. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε και τις ευχαριστήσεις, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που λέμε τα ονόματα. Είναι πάρα πολλά παιδιά που δουλεύουν για όλο αυτό εδώ που βλέπετε εσείς καθημερινά, 9 με 12. Δουλεύει τόσος κόσμος που μερικές φορές και εμείς αναρωτιόμαστε. Είμαστε τόσοι. Πόσους τόσοι πολλοί. Λοιπόν, αλλά πάμε και στην Green Pixel, βέβαια, να ευχαριστήσουμε όλη την παραγωγή. Τον Νίκο τον Χριστοφόρου που ήρθε πάρα πολλές φορές στο πλατό και μας έδωσε συμβουλές του, ή αν το χρειαστήκαμε, εκεί ήταν πάντα να μας βοηθήσει σε οτιδήποτε είχαμε εμείς. Head of production Σάββας Βέλλας και executive producer, βεβαίως, η κυρία Πέγκη Χόλι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και δεν ξεχνάω κάτι που μου είχε πει η Πέγκη κάποια στιγμή, στις αρχές που είχαμε έρθει εδώ. Είναι πλανεύτρα η τηλεόραση και νομίζω ότι το έχω επεκαλεστεί πάρα πολλές φορές στην πορεία της τηλεόρασης. Λοιπόν, την οργάνωση παραγωγής, βέβαια, την Τόνια Σαγιάκου, τον υπεύθυνο εκπομπών, τον Μιχάλη το Χορευτάκη, που ήταν δίπλα μας και εκείνο συνέχεια. Εννοείται, πάμε στο κοντρόλ μια βόλτα, γιατί εκεί είναι ο Ηλίας ο Κούρτης, ο μοναδικός του Φανταστικό. Ελίνα, κλέψτο. Ελίνα, μην γυρνάς πλάτη. Ηλία μου, συγγνώμη. Το μαλλί. Το μαλλί. Λοιπόν, Ελένα μου, δεν θα σε αφήσω εγώ παραπονεμένη, με την έννοια ότι θέλω να πω για σένα πάρα πολλά πράγματα. Μπορώ να μοιραστώ τα πάντα για σένα. Με βοήθησε σε πράγματα που 5.30 ώρα το πρωί, 6 παρατέταρτο που λέγαμε δύο κουβέντες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εκεί. Σε ό,τι μικρό ή μεγάλο μπορεί να μοιράστηκα μαζί σου. Σε ευχαριστώ. Πάμε στη διεύθυνση φωτογραφίας, τον Γιώργο τον Ανακτορίδη, τον Δημήτρη Κόκα. Λοιπόν, σκηνογραφία ήταν η Χριστίνα Κοστέα. Έχουμε βεβαίως
τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Μην το ξεχάσουμε, παιδιά. Ένα χειροκρότημα που δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Τον είπαμε. Και μας χάρισε πάρα πολύ. Ο άνθρωπος που έβλεπα το πρωί με το που ξύπναγα και το τελευταίο στην ώρα που έφευγα. Ο Νίκος Βλάχος, ο διευθυντής παραγωγής μας, βεβαίως. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Χωρίς τον Νίκο δεν θα υπήρχε καθόλου αυτή η εκπομπή. Και η Κλαούντια, βεβαίως, η βοηθός. Ο Παναγιώτης Ωνάκης, αυτός και αν είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να ευχαριστήσουμε, παιδιά, όλοι μας. Ναι, ναι. Γιατί ο Παναγιώτης ήταν σε αυτό που ήθελες πριν καν το ζητήσεις. Δεν υπήρχε αυτό. Στο μυαλό σου, πάντα. Ναι. Συνέχεια ήταν... Ήταν πριν από εμάς για εμάς. Τα ετοίμαζε όλα. Λοιπόν, η βοηθή παραγωγής βέβαια, ο Αλέξανδρος, ο Πύρος, ο Γιάννης, η Μαρία, ο Χρήστος. Λοιπόν, στη γραμματεία παραγωγής στη Σοφία. Λοιπόν, ο βοηθός σκηνοθέτη, ο Τάσος Συνάπης. Αδελφέ μου. Αδελφέ μου. Τάσο! Τάσο! Η επιμία μας, παιδιά, η βοηθός σε λοιπόν, θέλω να πάμε στο μοντάζ όμως, γιατί αυτά τα παιδιά ήταν τα παιδιά που ερχόντουσαν από τις 4 το πρωί. Μην σου πω και δύο τα ξημερώματα κάποιες φορές. Μιλάμε για την επιμέλεια βίντεο η Δανάη Φέδρα Θωμαϊδού. Έχουμε στο συντονισμό εκπομπή στον Κωνσταντίνο Ντάφλο και την Πινελόπη Ντρες. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχουμε τον Γιώργο Ζώη. Θέλω να πω λίγο στα παιδιά στο μοντάζ, παιδιά. Πάμε σε λίγο. Πάμε στους δημοσιογράφους μας, παιδιά. Χωρίς Καπετανάκης. Λοιπόν... Ναι. Ρένος. Πάμε στους δημοσιογράφους μας. Πάμε ο ο Θοδωρής Καπετανάκης, ο Γιώργος Ζώης, ο Ρένος Παυλάτος, η Δαναΐτσα μας βεβαίως, όλα τα παιδιά εκεί στο μοντάζ απέναντι βεβαίως. Λοιπόν, και πάμε στους δημοσιογράφους μας που τρέχανε για εμάς, τα ετοιμάζαν για εμάς, να κάτσουμε εδώ να σχολιάσουμε. Και ένα δυνατό χειροκρότημα, ρε παιδιά. Εννοείται, για όλα τα παιδιά. Μαρία Κοκολάκη, λοιπόν. Μιρσίνη Κοντού, Ελισάβετ Κυρίτσι, Εύη Λεπενιώτη, είναι ο Γιάννης ο Μαυρίδης. Η Βασιλική Μπασκιούρη, βέβαια, ο Κωνσταντίνος Παπαποστόλου, Κατερίνα Πίπερη, λοιπόν, η Σεραφιμίδου, η Λιδία Τζοβάνα. Η φωτεινή ψυχίδου, βέβαια, που την αγαπάμε πάρα πολύ. Οι μουσικές που ακούγατε και μας ξεσήκωναν είναι από τον Νίκο Τριφωνόπουλο. Νίκο, βάλε ένα ωραίο χαλί. Εδώ μπροστά μας, οι κάμερες, για να μπορέσετε να μας βλέπετε και να σας βλέπουμε και εμείς, είναι ο Σωτής, ο Δημοσθένης, ο Χάρης, ο Κώστας, ο Μάριος και ο Γιάννης. Χρόνια πολλά, Γιάννη μου. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, και πάμε και στο κοντρόλ. Ναι, λοιπόν, βέβαια. Ο Παναγιώτης, ο Θανάσης, όλα τα παιδιά που είναι πάνω, βοηθήστε με λίγο. Ο Νίκος, ο Χριστόδουλος, ο Γιώργος, παιδιά, ο Πέτρος, η Μάγδα, η floor manager. Μάγδα, λοιπόν, ο Αντώνης, ο Γιάννης, ο Νίκος, θέλω να ευχαριστήσω πριν κλείσουμε και πάμε σε break. Τρία παιδιά, τα οποία εγώ, να ξέρετε, ναι, δεν θα ήμουν καθόλου καλά, ναι, εάν δεν είχα δίπλα μου έναν άνθρωπο που του οφείλω μπορεί και όλη τη σεζόν. Μάριος Κυπριώτης, ναι, στη λίστα! Νομίζω ότι ο Μάριος έπρεπε κάθε πρωί να παίρνει και 50 ευρώ για τα ψυχολογικά μας. Είναι το αγόρι μου και θα είναι για πάντα στη ζωή μου. Η Ρούλα Λιμπεροπούλου, η μακιγιές, το κορίτσι μου που ήταν εκεί κάθε πρωί, η Μαρία, η Λέκα βεβαίως, είναι οι άνθρωποι που έβλεπα το πρωί και με έκαναν να είμαι καλά για να έρθουμε για να κάνουμε το breakfast at Star. Πριν λοιπόν, κλείσουμε, παιδιά, να ευχαριστήσουμε περισσότερο από όλους τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς εσάς. Εδώ, από το ραδιόφωνο μέχρι και τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πολύτιμοι για εμάς. Λοιπόν, και δεν θα κλείσουμε κάπως έτσι, αλλά έχουμε τον Κώστα το Μαρτάκι και την Παρτάρα. Σε λίγο μετά το break. Πάμε. Λευτέρης, κοιτά τους να το τραγουδήσεις. Λευτέρης, κοιτά τους. Λευτέρη! Κώστας Μαρτάκη! Ένα χειροκρότημα. Πάρκαρα, πάρκαρα. Εντάξει.
Τόσα χρόνια φίλοι, έπρεπε να είναι στην τελευταία εκπομπή. Ε. Ευχαριστώ πολύ. Κωστά, μου να είσαι καλά. Έτσι είμαι λίγο. Πάω και τα παίρνω. Κάθε φορά που βλέπω τον Κώστα το Μαρτάκι, πάντα στέλνω και ένα φιλί στη μαμά του που τον έκανε τόσο όμορφο, παιδιά. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πιει κάτι, θε να κεράσουμε κάτι. Όχι, όχι, δεν είναι πολύ πρωί για να πιει. Πρωί, ε. Κώστα, μου τι κάνει. Είμαι πολύ καλά. Όλα. Θα κάτσω λίγο σε μηνά. Ωραία, κάτσουμε έτσι. Με νέο τραγούδι. Νέο τραγούδι σε στίχο και μουσική του Λευτέρη Κιντάτου, που δημιουργήθηκε. Ήταν σαν ιδέα μέσα στην καραντίνα λίγο, στο τελείωμα της καραντίνας. Μίλησα με τον Λευτέρη, είπα περίπου πώς το φαντάζεσαι, αλλά το φαντάζομαι. Και ο Λευτέρης όχι το έκανε πραγματικότητα, ήταν και καλύτερο από αυτό που σκεφτόμουν. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Λευτέρη και έχουμε και συνέχεια. Και πόσο σπουδαίος καλλιτέχνης είναι πέρα από τραγουδιστής. Στο στούντιο την ημέρα που πήγαμε να το ηχογραφήσουμε, το δεύτερο κουπλέ μέχρι στιγμής δεν το είχα ακούσει. Ήταν κουπλέ ρεφρέν. Και εκεί. Οι μουσικές και τέλος πάντων. Σε demo, τέλος ναι. Πάντων, ναι. Την ώρα τη ηχογράφηση έγραψε το κουπλέ το δεύτερο. Γιατί... Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Πολύ ταλαντούχο. Έχω την αίσθηση ότι ο Λευτέρης λειτουργεί με το ένστικτο και την έμπνευση της στιγμής εκείνη την ώρα δηλαδή. Ναι. Θέλω να ξεκινήσω τώρα. Καλώς όρισες, τώρα σε γνωρίζουμε. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το τραγούδι? Πόσα χρόνια ασχολούμαι με το τραγούδι, 16? Από το 2006. Είσαι μικρό παιδί. Κάντε μαθηματικά εσύ που είσαι καλός. Για πες το 16. Από το 2006. Από το 2006 και έχουμε 2022. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. 16. Εσύ σταμάτα, 16 δίπλα κατευθείαν. Όχι, είναι σαν να ξεκίνησες εχθές, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έχεις ένα από τα πιο διαχρονικά καλοκαιρινά τραγούδια. Και κάθε φορά που παίζει το καλοκαίρι είναι σαν να το έχει βγάλει τώρα. Όχι, μας λείπει ένας χειμώνας και ένα φθινόπωρο. Ναι, αλλά έχουμε Χριστούγεννα. Έχω Χριστούγεννα, ναι. Όλα και όλα. Αλλά εδώ λέγανε τα παιδιά αυτό που λέτε. Πολλά από τα παιδιά που έχετε εδώ ήταν και στο Dream Show όταν ξεκίνησα εδώ. Ναι. Ήταν πριν δημιουργηθούν τα. Εδώ ήταν το Dream Show. Όχι μέσα σε αυτό το πλατό. Δεν υπήρχαν τα πλατό αυτά. Και στην πόρτα τα παιδιά μου λέει, εσύ τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ λέω, έχουμε γίνει οι παπουλίκες και εσύ έχεις μείνει ίδιος. Λέω, έχω καλό γιατρό, μην με βλέπεις. Να μας δώσεις. Όχι, ξέρεις τι, είναι η διάθεση για ζωή, η διάθεση για να περνάω ωραία, η διάθεση για μουσική. Όλα αυτά νομίζω ότι με κρατάνε. Εσύ στην ηλικία που έχω μείνει, δεν είμαι στην ηλικία που το νούμερο το σωστό. Είμαι σε πιο μικρή ηλικία ακόμα. Θα σου πω ότι από αυτό που γνωρίζω, η τρέλα. Η μούρλα που κουβαλάς, που μπορεί πολλοί κόσμοι να μην την έχει δει, είναι αυτό που σε κρατάει πιο νέο από ποτέ. Ευχαριστή, γιατί θεωρώ ότι παίρνουμε πολύ σοβαρά τα πράγματα γενικότερα στις ζωές μας και είναι λάθος. Μπαίνουν πολλά πρέπει, πολλά μη. Ο αυθορμητισμός, δεν σου λέω να. Και ειδικά στην τηλεόραση πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Αλλά αν δεν είσαι αληθινός, δεν διασκεδάζεις εσύ, αν στον κόσμο, αν θέλει ή δεν θέλει. Εσύ δεν περνάς ωραία. Βέβαια, σαφώς. Ναι. Παιδιά, πρέπει να σημειώσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κώστας ο Μαρτάκης είναι ένα από τους καλλιτέχνες που έχουμε ξεχάσει ότι έχει μπει σε reality talent show. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μην το ξέρει καν τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχεις κάνει. Ούτε το έκανες ποτέ σημαία, ούτε τίποτα. Έκανες τη δική σου πορεία. Όχι, δεν το έκρυψα ποτέ. Ούτε το έκρυψες, όμως. Μου το φιλοκρύβουν λίγο. Αλλά... Γιατί? Γιατί δεν βρίσκω το λόγο να το. Εγώ δεν καταλαβαίνω το λόγο. Ξεκίνησα από εκεί. Καλά, okay, αλλά δεν το ξέρουμε πλέον. Δηλαδή έχει φύγει αυτό από σένα, έχει γίνει μια μεγάλη πορεία. Έχεις πειραματιστεί πολύ στη μουσική. Έχεις πετύχει πάρα πολύ. Και μόνο talent show δεν μας θυμίζει αυτό. Καλό είναι αυτό. Ναι, πολύ. Όχι, για καλό το λέω. Αλλά τι δεν περίμενες να έρθει. Δεν περίμενα να έρθει. Δεν περίμενα να έρθει. Σε όλη την πορεία μου εννοείς. Όχι, δεν τώρα, περίμενα... φέτος το καλοκαίρι, εγώ θα σου πω. Γιατί πάμε για το πάνω καλοκαίρι. Πάνω στο καλοκαιρινό τραγούδι. Σε προσωπικές ερωτήσεις σε πάει. Ναι, το βλέπω. Απάντα. Εγώ τα ξέρω όλα, δεν είναι. Πες τα, αφού τα ξέρεις. Δεν θα τα πω. Όχι. Τα κλείσουμε νωρίτερα, πρόσεχε. Δεν περίμενα να έρθει. Όχι, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όσο μεγαλώνω, νιώθω ότι έχει έρθει στη ζωή μου και το θεωρώ, το λέω για καλό. Αρχίζει και μειώνεται η υπομονή μου και η αντοχή μου και η ανοχή μου για πράγματα που αυτό με κάνει εμένα πιο ήρεμο πια. Α. Δηλαδή, ξέρεις, το καλό παιδί συνέχεια και σε όλα ναι και όλα, ξέρεις, να μην στεναχωρήσω κανένα, να μην... Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όχι. Αλλά κάποια στιγμή αρχίζεις και κρατάς πράγματα για σένα, γιατί κάποια στιγμή θα τρελαθείς, δεν μπορεί να δίνεσαι παντού. Εντάξει, υπάρχει και ένα άγχος μονίμως. Κάνετε μια δουλειά, το έχω πει και σε άλλους τραγουδιστές, που είναι αρκετά αγχωτική για το αν θα γίνει το τραγούδι. Εμείς κάθε μέρα είμαστε και δεν είμαστε.
Ναι, βέβαια το έχουμε πει εμείς ότι όταν ακούς ένα τραγούδι το καταλαβαίνεις από την αρχή. Το «Δεν περίμενα» είναι αυτό το τραγούδι που με το άκουσες στον demo είπες «Αυτό θα το τραγουδήσω στο breakfast και θα γίνει χαμός». Και θα γίνει χαμός. Πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά. Είσαι ετοιμός. Διασκεδάζουμε, κάνουμε πάρτι σήμερα εδώ με τον Κώστα Μαρτάκη. Θα δω όλοι μέσα να πάω. Ναι. Πήγαινε, έφυγες. Γεια σου Κώστα. Όλοι. Λοιπόν, μέχρι να ξεκινήσει ο Κώστας, παιδιά, ετοιμαστείτε να κάνουμε πάρτι. Ανεβάστε την ένταση της τηλεόρασής σας, διαπασών. Ο πιο ωραίος Έλληνας, ένας από τους πιο ωραίους, εδώ στο πλατό του breakfast για τελευταία φορά, μέχρι να πούμε καλό καλοκαίρι. Κώστα, πάμε. Πάμε. Είστε έτοιμοι, μην με αφήνετε μόνο μου, όμως ελάτε όλοι μαζί. Έλα, πάμε. Φύγαμε. Ελάτε. Άντε και καλό καλοκαίρι, θα το πω τώρα γιατί δεν προλάβω. Πάμε. Το είχα φανταστεί, ούτε καν ονειρευτεί, πως θα έρθεις να μου φτιάξεις και να μου αλλάξεις όλη τη ζωή. Δεν περίμενα να έρθεις μέσα σε ένα καλοκαίρι να μου αλλάξεις τη ζωή, ποιος αέρας έχει φέρει. Λόγω τιμής τώρα πια αγάπη μου θα με δίπλα σου. Σ' ό,τι πεις. Έλα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι είναι πιθανό να συναντηθούμε και μαζί να ζούμε όνειρο αληθινό. Δεν περίμενα να έρθεις μέσα σε ένα καλοκαίρι να μου αλλάξεις τη ζωή, ποιος αέρας έχει φέρει. Δεν περίμενα να έρθεις λόγω τιμής, τώρα πια αγάπη μου θα με δίπλα σου. Σ' ό,τι πεις. Δεν περίμενα να έρθεις, έλα, να μου αλλάξεις τη ζωή. Δεν περίμενα να έρθεις, ποια αγάπη μου θα με δίπλα σου. Δεν περίμενα να έρθεις μέσα σε ένα καλοκαίρι να μ' αλλάξεις τη ζωή, ποιος αέρας έχει φέρει. Δεν περίμενα να έρθεις λόγω τιμής, τώρα ποια αγάπη μου θα με δίπλα σου. Σ' ό,τι πεις. Πάμε και το αγαπημένο σας. Για να δώσε πονό. Έλα. Το αγαπημένο είναι αυτό. Το πρώτο τραγούδι το 2006. Αυτό, παιδιά, πρώτο τραγούδι. Μετά εσύ. Δεν έχω διάθεση καμιά, δεν έχω κέφι. Γύρω μου τόση ερημιά με καταστρέφει. Δεν έχω διάθεση να βγω να διασκεδάσω. Είμαι ηφαίστειο ενεργό και πάω να σκάσω. Θέλω επιγόντως διακοπές κατά την Παρσελίνο που αγκαλιά να σε έχω να μου λες τι πάμε πίσω. Θέλω επιγόντως διακοπές κατά την Παρσελίνο βουτιές. Πες μου πως κι εσύ πολύ το θες να σ' αγαπήσω. Πάμε!
απ' την Πανσέλινο βουτιές. Αγκαλιά να σε έχω να μου λες. Μη πάμε πίσω. Θέλω επιγόντως διακοπές. Κάτω απ' την Πανσέλινο βουτιές. Πες μου πως κι εσύ πολύ το θες. Να σ' αγαπήσω. Τα καλοκαιρινά, τα σ' αγαπώ. Συμβαίνει μόνο με μια φορά, μου λέει η πρώτη σου ματιά. Με ένα φιλί και με μια αγκαλιά να καμπάνα στα αστέρια. Συμβαίνει τώρα εδώ για μας κι όπως τα χέρια με κρατάς. Παίρνεις χειμώνες μακριά και φέρνεις καλοκαίρια. Τα καλοκαίρινα τα σ' αγαπώ. Θα'ναι πάντα εδώ. Απόψε έχει το breakfast γιορτή. Αστέρια έχει στηθεί. Έλα. Τα καλοκαίρινα τα σ' αγαπώ. Με ένα τραγούδι ακόμα θα σας τα πω. Απόψε έχει η καρδιά γιορτή. Και ο κόσμος όλος είσαι εσύ. Όλα είσαι εσύ. Μαζί να ακούσω. Τα καλοκαίρινα θα είναι δικά μας, θα πάντα εδώ. Απόψε έχει το νησί γιορτή. Και εσύ μαστέρια έχεις. Τα καλοκαίρινα τα σ' αγαπώ. Ότι ακόμα θα σας τα πω. Απόψε έχει καρδιά γιορτή. Και ο κόσμος όλος είσαι εσύ. Όλα είσαι εσύ. Ψάχνω κάτι απ' τα δικά σου. Μικρό πράγματα σου. Που αφήσες κάπου εδώ. Θέλω να τη μου τζουρώσω για να σε τελειώσω. Στο μυαλό μου έχω και πάρε ένα τηλέφωνο να πάρει. Έλα. Μην εξαφανίζεσαι έτσι και έχω φρικάρει. Πάρε με να ακούσω τη φωνή σου. Δεν μπορώ να αντέξω άλλα αυτή τη σιωπή σου. Να μου πεις απλά ένα γεια σου. Να σταθώ λίγο κοντά σου. Δεν αντέχω άλλη μιζέρια. Τι πληγές και τα μαχαίρια. Πάλι εσύ μαζί του να σε γύρνα εδώ. Παντού θεμάσαι. Μου πες τα επικοινωνήσεις. Με τον που θα ευκαιρίσεις. Φροντίσες να με ξεχάσεις. Δεν πειράζει εσύ θα. Πάρε ένα τηλέφωνο να πάρει. Μην εξαφανίζεσαι έτσι και έχω φρικάρει. Πάρε με να ακούσω τη φωνή σου. Δεν μπορώ να αντέξω άλλα αυτή τη σιωπή. Να μου πεις απλά ένα γεια σου. Να φτάνω λίγο κοντά σου. Δεν αντέχω άλλη μιζεριά. Τις πληγές και τα μαχαιριά. Αν εσύ μαζί του να σε γύρνα εδώ. Παλά θεμάσαι. Μου πες τα επικοινωνήσεις. Με τον που θα ευκαιρίσεις. Φροντίσες να με ξεχνάς.
Πάλι ήμουνα εγώ, όνειρο προσωρινό, στις αγάπης σου τον ουρανό. Τώρα άλλη μια φορά, πρέπει μες την έρημη, άνοιξε τη, να παρηγορήσω την καρδιά. Κάτι νύχτες καταραίω, έρωτα μου θυλάνε. Όμως πάντα σ' όλους λέω, δεν μετανιώσα ποτέ. Άξιζε να ζήσω τις δικές σου αγκάλες. Ήταν τα καλοκαίρια και ας γίναν παγωνές. Άξιζε να πέσω στη δική σου τη φωτιά. Ήσουν ένα λάθος που θα έκανα ξανά. Τη δική σου τη φωτιά. Ήσουν ένα λάθος που θα έκανα ξανά. Να βάλω δύο φωτιές τώρα εδώ να γίνει χαμός. Το δικό μου το τραγούδι. Ξέρεις τι θα κάνω τώρα, κοίτα. Αχ βρε καρδιά, πως θες να κινδυνεύεις και σε νερά βαθιά να ταξιδεύεις. Καλά, ακόμα δεν την είδες και ξαφνικά με γέμισες ελπίδες. Ποιος Θεός, ποια κόλαση μου σε φέρε απέναντι μου, πως μια τάξη να επιβαλώ. Πάμε κι ας μην είμαστε μαζί. Δεν μπορείς να αρνηθούμε τη τρέλα τη στιγμή. Τρέλα! Πολύ τρέλα. Φέτος το καλοκαίρι, πολύ. Δίδυμος. Έλα, παιδιά! Κόλαση μου, έλα Λίνα. Σε φέρε απέναντι μου, πως μια τάξη να επιβάλλω. Αφού είδα το σιγάλο, δυο φωτιές, μια ζωή. Πάμε κι ας μην είμαστε μαζί. Δεν μπορείς να αρνηθούμε την τρέλα τη στιγμή. Νομίζω πρέπει να βγάλετε τα τακούνια τα κορίτσια. Γιατί θα χοροπηδήσουμε πολύ τώρα. Τα βγάλε. Έλα. Έλα να νά. Έχουν μαζί τα κορμιά, μα δεν αλλάζουν διαδρομή. Μία καρδιά για τροχιά και ένα βέλος μόνο εσύ. Στη μάτια σου πάλι καίω, στα φιλιά σου αναπνέω. Άναψη νύχτα ξανά, ένα ξημέρωμα φωτιά. Μαζί, όσο ποτέ εμείς μαζί, δεν έχει τέλος το φιλί. Σπάει σ' αστέρια η βραδιά. Τυρά, σε θέλω πιο κοντά. Μαμασίτα, ουένα. Μαμασίτα, ουένα.
μαζί τα ουένα, μαζί μου λιώνεις, μ' αναστατώνεις, κορίτσια! Μαζί μου λιώνεις, μ' αναστατώνεις και... Ευχαριστώ πολύ. Θα φύγω, ΕΠΑΕ, αν δεν πει στο τραγούδι. Περίμενε, ένα επίκαιρο. Μου έχει κάνει παραγγελιά. Μου έκανε παραγγελιά από πριν. Ναι, ναι, ναι. Δύο μέρες. Για δώσε λίγο. Ένα επίκαιρο. Ένα επίκαιρο. Ότι είμαι καλοκαιρινός γενικά. Έχω καλοκαιρινά τραγούδια κυρίως. Χριστούγεννα! Ξέχασα και πώς πάει. Να σε βοηθήσω. Ώστε Χριστούγεννα, καρδιά μου. Θα σε δικιά μου, στα Χριστούγεννα θα με έχεις ερωτεύτηκε την πρωτοχρονιά ζωή μου. Θα σε μαζί μου αυτός ο χρόνος που θα έρθει, θα είναι γιορτή. Γιατί η τρέλα δεν πάει στα βουνά, είναι εδώ. Στην Ελλήνα, στο Γιώργο και σε μένα. Παιδιά, καταλαβαίνετε. 170 μέτρα λοιπόν, τα Χριστούγεννα. Θέλω να πω. Λίγο υπομονή. Λίγο ένα υπομονή. Τραγούδι θέλω να σας αφιερώσω. Ναι. Ακούγομαι, με ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Να σας αφιερώσω ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Και για εσάς τηλεθεατές έχει και το νόημά του, έτσι. Για πάμε, μαέστρο. Για πάμε. Ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Θα φύγω πριν με βαρεθείς. Έλα εδώ να μου το πεις. Αμιλώστε λίγο και τα φώτα, να κάνουμε ατμόσφαιρα. Αμήλωσε, δεν πειράζει. Ακούμε λίγο σκοτεινή, τι πειράζει. Κι αν σε έχω απόψε αγκαλιά, είσαι χιλιόμετρα μακριά. Το κινητό σου κρυφό κοιτάζεις και μου παγώνεις την καρδιά. Πονάει διπλά η μοναξιά όταν τη ζεις με συντροφιά. Μα λένε εκείνη που θα αγαπήσεις, ας την ελεύθερη απλά. Εγώ θα φύγω μόλις κοιμηθείς, δεν θα προλάβεις χάλια να με δεις. Χίλια κομμάτια να κόπω και από πάνω να σταθείς ανοικητής. Εγώ θα φύγω παρέθεις, κι όταν με χάσεις τότε θα με βρεις. Θα καταλάβεις πως εγώ ήμουν το άλλο σου μισό και τι θα πεις. Θα προλάβεις χάλια να με δεις. Θα καταλάβεις πως εγώ είμαι το άλλο σου μισό. Γιατί θα πεις. Θα καταλάβεις πως εγώ είμαι το άλλο σου μισό.